Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο SBC για την δίωρη ενημέρωσή σας επί των πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων. Μια μέρα που σήμερα έχει γενέθλια. Γενέθλια και κάποιοι κάνουν απολογισμούς επιτυχίας, κάποιοι άλλοι όμως μιλούν για μαύρη επέτειο. Έτσι, δύο όψεις έχει η ζωή, θα τις δούμε και τις δύο. Δύο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σε δύο φάσεις. Έτσι, είναι ένα εξάμηνο το οποίο ήταν με συγκρούσεις, με τους θεσμούς κτλ. Μετά είχαμε μια ανανέωση της Λαϊκής Βούλησης και τέλος πάντων το συμπυκνώνουμε όλο αυτό και το κάνουμε δύο χρόνια που κλείνουν σήμερα και έχουν βγει και σχετικά non-papers από την κυβέρνηση που αναφέρουν στα επιτεύγματα αυτών των δύο ετών. Ανάμεσα άλλο ότι βελτιώθηκαν πάρα πολλοί δείκτες στην ανεργία, στη βιομηχανική παραγωγή, στην απασχόληση. Είναι κάποια... σταχυολόγησαν κάποια θετικά και τα έχουν βγάλει σε non-paper στην κυβέρνηση. Εγώ θα κάνω τον αντίλογο και θα πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει αφού δεν μπορείτε και αφού δεν πάει άλλο, φύγετε. Φύγετε για να έρθουν εκλογές. Αυτό συνεχίζει να είναι το κλίμα της πολιτικής μας κατάστασης. Στο μεταξύ θα δούμε αναλυτικά και δύο εκθέσεις με ξεχωριστή σημασία. Θα μείνω ως πρόλογο στην έκθεση της Grand Thornton, όπου οι επιχειρηματίες σε δεκάδες χώρες βλέπουν με μεγάλη αισιοδοξία το 2017. Εξαίρεση οι Έλληνες επιχειρηματίες που τα βλέπουν όλα μαύρα. Θα δούμε πώς πάνε τα ποσοστά σε άλλες χώρες και πόσο αρνητικά είναι τα ποσοστά αισιοδοξία στη δική μας χώρα. Είναι τα αποτελέσματα της τριμηνίας έκθεσης που κάνει, έρευνας που κάνει η Grand Thornton και αποτυπώνει ακριβώς το σφιγμό της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας, αυτό που λέμε. Και εκεί έχει το ενδιαφέρον, πιστεύω, Μαρία, στο ότι οι δείκτες που παρουσιάζει η κυβέρνηση, αν δηλαδή ευημερούν πραγματικά, αν είναι καλύτεροι, αν βελτιώνονται, αν αυτό αποτυπώνεται, έχει αντίκτυπο και στην πραγματική οικονομία. Που από όσο δείχνει, από όσο φαίνεται, το έδειξαν και χθες η χθεσινή έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Τώρα, και πάλι πολλά μπορεί να πει. Πάντα σε όλα υπάρχει ένας αντίλογος. Η αλήθεια είναι ακόμα και όταν οι δείκτες πάνε καλά, χρειάζονται μήνες πολύ, περισσότερα από δύο χρόνια, για να φανεί αυτό στην πραγματική οικονομία. Επειδή πολλές φορές όμως, και τελευταία το 2014. Οι δείκτες φαίνονταν να πηγαίνουν καλά. Εμείς βγήκαμε στις αγορές. Επίσης είχαμε και κάτι πλεονάσματα. Και επειδή το ξαναζούμε το έργο, έχουμε πια και μια δικαιολογημένη δυσπιστία και απέναντι στα νούμερα. Στους αριθμούς. Παράλληλα, είχαμε και μήνυμα από Βρυξέλλες σήμερα. Έτσι, να κλείσουμε οπωσδήποτε μέσα στο Φεβρουάριο την αξιολόγηση. Καλό είναι αυτό. Ναι, γιατί δείχνουν και αυτοί, το καταλαβαίνουν, επειδή υπάρχουν μπροστά εκλογικές αναμετρήσεις σε πολλές χώρες, σε ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης. Καλό είναι το ελληνικό θέμα να έχει κλείσει και θα έχει κλείσει μέσω της αξιολόγησης. Αυτό είναι το μήνυμα τουλάχιστον Βρυξελών. Τώρα και άλλες φορές τα ακούσαμε αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στο Φεβρουάριο. Είναι πάρα πολύ κουραστικό για όλους μας, για όλη τη χώρα, να είμαστε σε αυτό το σημείο όλο το φθινόπωρο και τρέχουμε τώρα και το χειμώνα. Και να μην υπάρχει, να μην κινείται τίποτα. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε κάτι κακό ή αρνητικό, ούτε και τίποτα προς καλή κατεύθυνση. Πάμε να δούμε το βίντεο της επικαιρότητας, έτσι όπως την κατέγραψαν οι συνεργάτες μας, με επιγραμματικά, με τίτλους, και αμέσως μετά επιστρέφουμε με μία έρευνα του κοινού για το πώς βλέπουν εμάς, τους δημοσιογράφους. Και έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Ώρα αυτοκριτικής ακολουθεί. Μικρές οι προσδοκίες από το αυριανό Eurogroup. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σκληρά μέτρα αν δεν πιαστούν οι στόχοι, με αντάλλαγμα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και την εκταμείευση της δόσης. Αφορολόγητο, συντάξεις και απελευθέρωση αγορών στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα, υποστήριξε στη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν φοβάται τις εκλογές. Για οπισθοδρόμηση έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, αναφερόμενος στη διαδρομή από το email Χαρδούβελη μέχρι την επιστολή Τσακαλώτου. Από τα 500 εκατομμύρια ευρώ μέτρα πήγαμε σε μέτρα 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, είπε. Πολιτικά βιώσιμες μεταρρυθμίσεις ζητά ο Γιάννης Στουρνάρας στην παρουσίαση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
9 στα 10 πρατήρια στη Θεσσαλονίκη, Μαγνησία και Αχαΐα κλέβει βενζίνη, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών. Θα δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει σχετικά με το αυριανό Eurogroup. 26 Ιανουαρίου ήταν το Eurogroup που περιμέναμε. Τελικά, να μην έχουμε μεγάλες προσδοκίες, μας προειδοποίησε χθες ο Πιέρ Μοσκοβισί. Η ημερομηνία κλειδί ορόσημο μετατέθηκε για τις 20 Φεβρουαρίου. Και τώρα πηγές των Βρυξελών λένε ότι μέσα στο Φεβρουάριο πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει αυτό το ζήτημα με τη δεύτερη ελληνική αξιολόγηση, γιατί αμέσως μετά έρχονται οι πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις και βεβαίως με απρόβλεπτα αποτελέσματα σε χώρες της Ευρώπης. Σήμερα είπε και πολλά, μεταξύ άλλων εξαπέλυσε και τριμή κατηγορό ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος πήγε στο Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο. Για να παρακολουθήσουμε τη δήλωσή του. Πρέπει να αποφασίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στην Ευρωζώνη. Έχουμε ενιαίο νόμισμα, το θέλουμε. Πρέπει να το υπερασπιστούμε. Ενιαίο νόμισμα. Χωρίς Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πραγματικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι η Ευρώπη κάτι το οποίο πορεύεται ως προς την οικονομία της χωρίς συλλογικές αποφάσεις. Και τα όργανα της Ευρώπης που αποφασίζουν γι' αυτό είναι συγκεκριμένα. Είναι η Κομισιόν, είναι η ECB, είναι το ECOFIN. Τα υπόλοιπα είναι βοηθητικά όργανα. Δεν μπορεί εκείνα να παίρνουν τις αποφάσεις. Και μάλιστα χωρίς να τα αναγνωρίζουν. Κάπου στην αφάνεια, κάπου στο ημίφος. Ξέρετε ότι το Eurogroup είναι ένα όργανο το οποίο κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν υπάρχει. Έχει δημιουργηθεί ως στενός πυρήνας του ECOFIN, όπως σας είναι γνωστό, για τις ανάγκες της Ευρωζώνης. Κι όμως, εμείς οι Έλληνες εδώ, ξέρετε ότι κρεμόμαστε στην κυριολεξία την Πέμπτη το βράδυ από την απόφαση του Eurogroup. Για να δούμε λοιπόν, και έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο του SBC και τη συνάδελφό μας την Γεωργία της Αδανά, για να κάνουμε έναν απολογισμό και με τα θετικά και με τα αρνητικά, Γεωργία, των διετών γενεθλίων. 2 χρόνια, ε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, να σας πω καλή Γεωργία. Χρονιά για το 2017. Δεν έχουμε πει ούτε καν καλή χρονιά. Αυτό. Θα κόψουμε και πίτα, βασιλόπιτα με το καλό. Γενέθλια, πώς το λένε, τούρτα γενεθλίων για την κυβέρνηση και βασιλόπιτα για μας εδώ πέρα. Κανείς δεν αντιδρά. Δεν σας βλέπω. Για πες μας λοιπόν, να κάνουμε τον απολογισμό. Η κυβέρνηση έχει παραθέσει και έχει δώσει ήδη στη δημοσιότητα τα καλά της διετίας μέσα από τα δικά της μάτια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του τα βλέπει από την ανάποδη και είναι μια μαύρη επέτειος για την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς τη βλέπει η κοινωνία. Κοίτα, το Μαξί μου το είδε με 3.000 λέξεις. Αυτή ήταν η έκταση του non-paper. Μεγάλο αυτό το non-paper, όντως. Όπου ουσιαστικά απολογιστικά καταγράφηκαν τα όσα πέτυχαν στη διετία και επίσης απολογιστικά καταγράφηκαν τα όσα απέτρεψαν στη διετία. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέρος αυτής της κυβερνητικής διαρροής, κατά τη γνώμη μου. Από την άλλη, όμως, αυτά η κυβέρνηση τα περιγράφει με 3.000 λέξεις. Εμείς όλοι τα περιγράφουμε με 3. Και τώρα τι. Όταν η πραγματική οικονομία βρίσκεται στην κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε, όταν οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας έχουν φτάσει στο ναδύρ και όταν, καλώς ή κακώς, το 2017 μας έχει βρει όλους σε μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αναγνώσουμε με κανένα παραδοσιακό εργαλείο. Δεν ξέρουμε πώς θα κυμανθεί η προεδρία Τραμπ, δεν ξέρουμε τι κλειδονισμούς θα προκαλέσει το Brexit. Η κυρία Μέη είπε ότι μετά τον κύριο Τραμπ θα επισκεφθεί αμέσως τον κύριο Ερντογάν. Δεν ξέρουμε τι θα συνεντήσουμε σε ζητήματα μείζωνα για μας όπως το Κυπριακό και φυσικά δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Άρα τα ερωτηματικά μας είναι περισσότερα από τις βεβαιότητές μας στην έναρξη του 2017. Στην δεύτερη λοιπόν επέτειο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτενής περιγραφή τουλάχιστον από πλευράς κυβέρνησης του τι πέτυχε η κυβέρνηση και του τι απέτρεψε. Είναι επίσης εκτενής η κριτική από πλευράς της αντιπολίτευσης αξιωματικής και της υπόλοιπης για το τι η κυβέρνηση κάνει λάθος. Δεν βλέπω πουθενά, ούτε καν με 3 λέξεις, τι θα γίνει από εδώ και τώρα σε ζητήματα που είναι, αν θέλετε, παιδιά και εθνικά και υπερβαίνουν κατά πολύ τις προσδοκίες του ενός ή του άλλου κόμματος στη στιγμή που βρισκόμαστε. Μα όμως, Γεωργία, είναι έτσι κι αλλιώς. Όχι απλά χαρτογράφητα τα νερά. Εντάξει, είναι και με ρευστό το σκηνικό. Δηλαδή, μέχρι να δεις πραγματικά πώς θα κινηθεί ο Τραμπ, μέχρι να δεις πραγματικά πώς η Μέη θα εφαρμόσει το Brexit. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, έχει διάθεση να πάει σε σκληρό Brexit, αλλά έχει εμπόδια από τη δικαιοσύνη, τη Βρετανική δικαιοσύνη. Mm.
μέχρι να δεις κυρίως αυτό που σε αφορά στο που θα καταλήξει κόντρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Βερολίνου. Είναι δύσκολο μάλλον για να μπει σε μια επί της ουσίας, έτσι, να στοχεύσεις κάτι συγκεκριμένο. Θα πιάσω το νήμα από το βίντεο που μόλις δείξατε. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει μια ρητορική που πολλές φορές για κάποιους υπερβαίνει και τα μέχρι τώρα όρια που είχαν θέσει οι προκάτοχοί του, θα μεταβεί μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Κατρούγκαλο, στη Λισαβόνα, όπου θα μεταβεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις 28 του Γενάρη, γιατί εκεί πραγματοποιείται για δεύτερη φορά η Σύνοδος των Ηγετών του Νότου. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά βλέπουμε να σιγά σιγά να στοιχειοθετείται ένα κλαμπ, έτσι τουλάχιστον το περιγράφει ο γερμανικός τύπος και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, των νοτίων της Ευρώπης. Το Club Med. Ναι, οι ευρωμεσογειακοί. Ναι. Οι οποίοι ευρωμεσογειακοί λαοί φαίνεται ότι αν μη τι άλλο αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν να απειλήσουν τη συνοχή της Ευρώπης, έχουν όμως την ανάγκη να δείξουν τα δόντια τους προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία Τσίπρα του περασμένου Σεπτέμβρη επαναλαμβάνεται αυτή τη φορά σε λίγες μέρες στη Λισαβόνα. Αυτό, για εμάς που καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο μετά από 7 χρόνια κρίσης, φαντάζει μια πρώτη απάντηση στους σχεδιασμούς του Wolfgang Schäuble, ακόμη και αν αυτοί έχουν ξεδιπλωθεί πλήρως ημερικώς, φαντάζει ως μια γραμμή άμυνας στο ενδεχόμενο διάλυση ευρωζώνης σε περίπτωση που το Brexit δημιουργήσει κατακλυσμιές αλλαγές και φαντάζουν και ως μια πρώτη προετοιμασία σε περίπτωση που ο Ευρωπαϊκός Βορράς, ο οποίος θα βρεθεί σε εκλογικούς ρυθμούς από εδώ και στο εξής, προκρίνει άλλες λύσεις για την Ευρώπη. Ο Προκόπης Παυλόπουλος λοιπόν με την παρουσία του στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα το επόμενο διάστημα θέλει να επισημάνει και να συνεχίσει τη στρατηγική Τσίπρα για την έντονη ελληνική παρουσία σε όσα τεκταίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το διάστημα. Άρα καταλαβαίνω ότι δημιουργούμε με την παρουσία μας και μόνο αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι στα κακά σενάρια αν αυτά ευοδοθούν. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες. Από την άλλη πλευρά, το πόσο ο Τραμπ όλη αυτή την ακραία ρητορική λόγω προεκλογικής περίοδου θα την ενσωματώσει σε πολιτική, εμάς μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά γιατί αν ο Τραμπ θελήσει να περιγράψει έναν προστατευτισμό ή να δώσει εθνικά στοιχεία σε έναν καπιταλισμό και μια παγκοσμιοποίηση η οποία έβαλε στο στόχαστρο την Ελλάδα όταν αυτή βρέθηκε αδύναμη μέσω χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αν ο Τραμπ φρενάρει όλο αυτό το παιχνίδι με τον άειλο καπιταλισμό, αν τα καταφέρει, αυτό αμέσως θα ρίξει τους πύχης σε διάφορους κερδοσκόπους, οι οποίοι σορτάρουν με τις χώρες, και αυτό δεν το λέω τυχαία γιατί φαίνεται ότι το διεθνές ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς την Ιταλία. Άρα θα σταθεροποιήσει ευρύτερα τη δική μας περιοχή. Άρα είμαστε στη μέση ενός κυκλώνα που τώρα δεν έχει να κάνει μόνο με τον κόφτη, τις συντάξεις, το αφορολόγητο, τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά η καθημερινότητά μας, καλώς ή κακώς, εξαρτάται από ένα σωρό αστάθμητες μεταβλητές, τις οποίες δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαστε ικανοί να τους αναγνώσουμε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένα άλλο ελληνικό κόμμα. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη αλήθεια, γιατί πια έχουμε ξεφύγει από το πλαίσιο της οικονομικής αστάθειας ή της οικονομικής κρίσης. Και τώρα είναι τόσα πολλά τα γεωπολιτικά ζητήματα και τόσες πολλές οι νέες ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί ή που θα ξεσπάσουν εν τη γενέση τους με τα αποτελέσματα τα εκλογικά στην Ευρώπη, που αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ακριβώς τώρα είναι που θα χρειαζόμασταν ηγεσίες δυναμικές που θα κοιτούν μπροστά και όχι μόνο θα παίζουν ικανά αμυντική μπάλα, αλλά ίσως θα μπορούν να έχουν και έναν άλλο ρόλο για να δημιουργήσουμε πλούτο από το μηδέν. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα μπορούσαμε να ανθίσουμε μέσα σε ένα χρόνο, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τις δυνάμεις μας από κάτι απλό που θα πιστεύαμε σε αυτό. Γιατί προς το παρόν δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Ναι, αυτή είναι και η εθνική αμηχανία. Δηλαδή, αν θέλετε να το δούμε και σημειολογικά, το γεγονός ότι ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τη μια σήμερα
προχώρησε στο να παραχωρήσει μια συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών. Απ' την άλλη, η ομάδα Αλήθεια στη Νέα Δημοκρατία ήταν εξαιρετικά έτοιμη για την δεύτερη επέτειο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δείχνουν ότι υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών σε επίπεδο εντυπώσεων και επίπεδο συνθημάτων. Στην πραγματικότητα όμως, Μαρία, το πρόβλημα είναι αυτό στο οποίο εσύ εστιάζει. Παραγωγή εθνικού πλούτου αφενός και αφετέρου, η όποια προσπάθεια ανάκαμψης εθνικής οικονομίας, η οποία κρίνεται καλός ή κακός από την αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup και από το πότε και αν η Ελλάδα θα καταφέρει ως πρώτος... Αυριανή... Εντάξει, είναι περιορισμένες οι προσδοκίες. Δεν θα έρθουν στα αυτιά μας πολλά, αλλά μια προεργασία θα γίνει που θα είναι ενδεικτική. Εγώ νομίζω ότι ήδη και με αυτό που διαβάσαμε ως μήνυμα των Βρυξελών για το Φεβρουάριο, νομίζω ότι σου δείχνει έτσι. Κι αλλιώς παραπέμπτει στην 20η Φεβρουαρίου ότι θα πάρει το OK για την αξιολόγηση. Νομίζω ότι λίγο πολύ κάπως δρομολογούνται σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το κλείσιμο της αξιολόγησης. Σε πληροφορώ, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει και οι πρωταγωνιστές από ελληνικής πλευράς του αυριανού Eurogroup αναχώρησαν την Αθήνα νωρίς το μεσημέρι, υπάρχει μια διάχυτη αγωνία στο κυβερνητικό επιτελείο, ιδίως στο οικονομικό επιτελείο, για το πώς αυτά που θα παρουσιάσουν αύριο θα αντιμετωπιστούν. Όχι γιατί περιμένει κανείς ότι αύριο θα ολοκληρώσουμε, σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή έχουν συμβεί πολλά. Εδώ βλέπουμε ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος... Ουσιαστικά με δύο εκκρεμότητες πιστεύεις ότι μπορεί να ανατραπεί κάτι, να υπάρχει... Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αγωνία, γιατί όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Έτσι, δεν υπάρχει μια, ναι. Η αγωνία νομίζω εδράζει στο γεγονός ότι αυτή τη φορά συνεδριάζει το Eurogroup στη σκιά της εκλογής Τραμπ και στον απόϊχο των δηλώσεων της May. Δηλαδή, το Eurogroup του Δεκεμβρίου με το Eurogroup του Ιανουαρίου του 2017 δεν έχει καμία σχέση, γιατί όπως και εμείς, έτσι και αυτοί, έχουν πολλές αστάθμητες μεταβλητές. Δεν ξέρουν δηλαδή πώς θα εξελιχθεί αυτή τη στιγμή το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς σχέσεις. Περιμένουν τον Τραμπ να ανοίξει τα χαρτιά του. Αυτό τους κρατά σε μια μηχανή. Αυτό κάνει την κυρία Μέρκελ να διαβάζει σόκινγκ ανδρικά περιοδικά. Playboy, ε! Ναι. Η Μέρκελ διάβασε Playboy. Το είδατε, το διαβάσατε. Για να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πριν από 17 χρόνια. Συγχωρέστε με, αν δεν θυμάμαι καλά, είχε δώσει μια εκτενή συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ και διάβασε η Άγγελα Μέρκελ τι έλεγε πριν 17 χρόνια για να καταλάβει πώς λειτουργεί σήμερα. Έτσι γίνεται η υψηλή πολιτική. Πολύ καλό. Αυτά, σας τα λέμε, φαινόμαστε έτσι λίγο συγκρατημένοι, ίσως και λίγο υποτονικοί, γιατί είναι η καθημερινότητά μας και όπως και να το κάνουμε... μια κόπωση την έχουμε όλοι. Η εθνική μας κόπωση είναι γεγονός. Από την άλλη, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε μαζί, Γεωργία, τα αποτελέσματα της διανέωσης που περιγράφουν την εντύπωση και την αίσθηση του κοινού για εμάς, τους δημοσιογράφους, και την ποιότητα της δημοσιογραφίας που ασκείται τα τελευταία χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι αρκετά γαργαλιστικό για όλους εμάς τους δημοσιογράφους και έχει και πάρα πολύ από αυτοκριτική ως περιθώριο που μπορούμε να κάνουμε εμείς εμάς. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ το οποίο αποκάλυψε εκπομπή SBC Live και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι πιστεύετε εσείς για εμάς. Εσείς δηλαδή που μας παρακολουθείτε, τηλεθεατές, αναγνώστες, για την ποιότητα των δημοσιογράφων και την ποιότητα της δημοσιογραφικής δουλειάς μας. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πόσο από όσα εξετυλίχθηκαν. Πόσο εμπιστεύονται, δεν είναι το τι πιστεύεις γενικά, πόσο εμπιστεύονται πραγματικά το αναγνωστικό κοινό, οι τηλεθεατές, οι ακροατές, πόσο εμπιστεύονται τους ανθρώπους που ακούν. Αν χαίρουμε τις εκτιμήσεως δηλαδή, του κοινωνικού συνόλου. Σε πολύ λίγο θα παρακολουθήσουμε αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Η αλήθεια είναι ότι και μετά τα τελευταία μεγάλα σκάνδαλα που ξέσπασαν, όπως παραδείγματος χάρη το σκάνδαλο της Νοβάρτης,
υπάρχει σοβαρή δυσπιστία απέναντι στους δημοσιογράφους και επιβεβαιώνεται και αυτό που αρχικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ως τρίγωνο διαπλοκής. Από τη θεωρία πια υπάρχουν και τόσα μεγάλα γεγονότα που έρχεται και επιβεβαιώνεται. Δεν είναι βέβαια ελληνικό φαινόμενο. Αυτό ακριβώς θα λέγω. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν είμαστε οι πιο διεφθαρμένοι όλου του κόσμου. Ιδίως αυτοί που δείχνουμε το δάχτυλο είναι οι πρώτοι διδάξαντες, ας πούμε. Και αναφέρομαι στους Γερμανούς που είχε γίνει μεγάλος χαμός. Έχει κυκλοφορήσει μέχρι και βιβλίο με πρώην αρχισυντάκτη της Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία αναφέρεται στο πώς ακριβώς χρηματίζονταν κάποιοι, τι ευεργετήματα δέχονταν, τι δωρεές, τι σπίτια, τι... βλέπεις ότι είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, ένα φαινόμενο που απασχολεί διεθνώς η αξιοπιστία του τύπου και δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι πάλι να περιβολούμε τα πόδια μας, δηλαδή ότι είναι κάτι καθαρά, ένα καθαρά ελληνικό φαινόμενο. Όχι, όχι, με ψυχραιμία. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου, Γεωργία, και αν πραγματικά έχει πέσει την αντίληψή σου σήμερα, διαδικτυακά υπάρχει μια είδηση ότι δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα νεαρών ο Πρετεντέρης. Ο ίδιος διαψεύδει ότι έγινε ένα περιστατικό με ουρά, όπως λέμε εμείς. Δεν ξέρω, έχεις ασχοληθεί καθόλου, έχεις δει κάτι τέτοιο? Δεν την ξέρω αυτή την είδηση με τον Γιάννη Πρετεντέρη, για να είμαι ειλικρινής, αλλά από την άλλη, εμένα η ένστασή μου, ειδικά σε ανθρώπους σαν εμάς που καλύπτουμε πολιτικά γεγονότα, είναι ότι θα πρέπει να δεν διαχώρισαν ποτέ οι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, το ρόλο τους από το ρόλο του κομματικού παράγοντα. Δηλαδή, για μένα θα ήταν πολύ εντιμότερο και πολύ ευκολότερο αυτοί οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτικούς ή κομματικούς παράγοντες να έχουν μια τέτοιου τύπου ταυτότητα, από το να υιοθετούν πολλές φορές σε βαθμό που ενοχλεί και εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, πολύ δε μάλλον την κοινή γνώμη, θέσεις ή απόψεις που απηχούν θέσεις ή απόψεις κομμάτων αντίστοιχα. Άρα, στην πορεία, επειδή η χώρα είναι μικρή, το πολιτικό σύστημα ακόμη μικρότερο, το ίδιο και το δημοσιογραφικό σύστημα, οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι, οι θέσεις είναι οι ίδιες και απλά αυτό που εναλλάσσεται είναι κάθε φορά η νομή της εξουσίας. Άρα το πώς πλασαρίστηκε το δημοσιογραφικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι άσχετο ή αμέτωχο σε σχέση με το πολιτικό σύστημα, αλλά και τις ανάγκες που διαμορφώθηκαν κάθε φορά στην κοινωνία. Αυτή η κόκκινη γραμμή ανάμεσα λοιπόν στο δημοσιογράφο και στον πολιτικό παράγοντα χάθηκε. Χάθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει χαθεί και στην εποχή μας και νομίζω ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Από την άλλη, είναι άδικο από πλευράς ελληνικής κοινωνίας να ισοπεδώνει την ελληνική δημοσιογραφία στη Λίβινγκ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν συναδελφοί μας που δουλεύουν με συνθήκες απερίγραπτες, με αμοιβές ποταπές. Αυτά συμβαίνουν. Πολλές φορές όμως η κοινή γνώμη μένει σε αυτό που βλέπει, στη λάμψη, στα φώτα ή στην τηλεόραση και ουσιαστικά στοχοποιεί το σύνολο του κλάδου για κάποιους οι οποίοι βρίσκονται σε πιο προβεβλημένες θέσεις. Και αυτή η ισοπαίδωση επίσης με ενοχλεί. Από την άλλη, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά. Κάνεις πάντως και εσύ, συγγνώμη Γεωργία, κάνεις και εσύ πολλά, όχι ως κλάδος, ως δημοσιογραφία, αναγκαστικά, επειδή λίγο πολύ εργαζόμαστε όλοι σε μαγαζιά τα οποία ανοίγουν, θα στο πω με προσωπικό παράδειγμα. Και τώρα, επειδή είναι και σε εξέλιξη, κόντρα συγκεκριμένη στο εμένα τύπο. Το ερώτημα αυτό που μου θέσατε, μου προέκυψε αυτόματα για τον εαυτό μου στην περίπτωση του δημοψηφίσματος. Και αρνήθηκα να πάρω θέση είτε για το ναι είτε για το όχι, όχι γιατί δεν έχω θέση, αλλά γιατί θεωρώ ότι στοιχειοδός δεν μπορεί από τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη δουλειά, έχουμε συγκεκριμένες απόψεις, συγκεκριμένες πηγές και κάνουμε συγκεκριμένη κριτική, να τοποθετούμαστε παράλληλα είτε είμαστε με το ναι είτε το όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι η αποκορύφωση αυτής της αξιοπιστίας του δημοσιογραφικού συστήματος απέναντι στην ελληνική κοινωνία, για μένα ήταν το δημοσίευμα του 2015, όταν είδα πάρα πολλούς συναδέλφους να τοποθετούνται. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν είμαστε πολιτικά στελέχη. Εκεί ξεγυμνώθηκε μια κατάσταση η οποία μπορεί να προϋπήρχε και 2 και 3 και 4 χρόνια, μπορεί και 14, αλλά εκεί πραγματικά ξεγυμνώθηκε ένα σύστημα απροκάλυπτα. Και προς τη μια κατεύθυνση και προς την άλλη. Και προς τις δύο κατευθύνσεις. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου όταν ο δημοσιογραφικός κόσμος στοχοποιεί την αντίθετη άποψη. Είτε αυτή είναι το ναι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, είτε είναι το όχι. Η στοχοποίηση δεν βοηθάει, γιατί αλλιώς δεν θα μπαίναμε και στη διαδικασία της εκλογής. Mm-hmm. Θα υπήρχε ένα άλλο σύστημα. Θα υπήρχαν οι πολλοί που επηρεάζουν ή οι αριστοκράτες που επηρεάζουν ή οι δυνατοί, τέλος πάντων. Θα
Παίρναν μαζί τους τις μάζες και θα τελείωνε. Και κάτι άλλο θέλω να διορθώσω κάτι νωρίτερα. Δεν είναι της διανέωσης η έρευνα. Είναι μια έρευνα του Reuters Foundation και τα ευρήματα είναι αξιοσημείωτα για όλα αυτά που συζητάμε. Να τα δούμε και να συνεχίσουμε την ανάλυση. Έτσι. Για να ξέρουμε ακριβώς και τι πιστεύετε εσείς για μας. Πάμε λοιπόν στα κρίσιμα αυτά που με ρωτήσατε στην αρχή για την εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους στις χώρες που έγινε η έρευνα. Μόλις το 11% των Ελλήνων εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους. Τι τους θεώρησε τους δημοσιογράφους, να το πούμε δεν με τη λέξη. Δεν το αναφέρει η έρευνα. Έλα, πες το, Γιάννη, πες το, το έχεις σωστό. Είναι το κλασικό, το αλήτες Παύλα Ρουφιάνη. Ψέματα. Και λαμόγια. Μα δεν υπάρχει αυτό που λέει. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Αλλά είναι με ένα μοτό που να μας πούμε άλλες, Γιάννη. Γίνονται αντιληπτοί ως εγκάθετοι του εκάστοτε συστήματος, ότι εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα, έτσι να πούμε. Θα σας πω. Είναι μια καρτέλα που δεν είναι μέσα στις καρτέλες που θα δούμε. Υπάρχει μια καρτέλα που αναφέρει το πόσο θεωρείται ότι οι δημοσιογράφοι στην χώρα σας είναι εξαρτώμενοι από επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων σε αυτή την ερώτηση. Ο κόσμος θεωρεί πως το σύνολο των δημοσιογράφων είναι εξαρτώμενος από επιχειρηματικά συμφέροντα και γι' αυτό δεν μπορεί να αρθρώσει ανεξάρτητη φωνή. Μόνο από επιχειρηματικά συμφέροντα ή και από πολιτικά, γιατί η ερώτηση εκεί ήταν για επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτά. Αυτά είναι η απάντηση. Έτσι, 11% εμπιστοσύνη, εμπιστεύονται μόνο το 11% εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους από τους οποίους ενημερώνονται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι το χαμηλότερο ποσοστό, αλλά σε σχέση με τις χώρες οι οποίες τουλάχιστον είδαμε στο βίντεο, είναι το χαμηλότερο. Το υψηλότερο πάντως ήταν 51%. Στη Φιλανδία, ναι. Και η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη, τεράστια. Εντάξει, το θεωρώ εξαιρετικά αδικό απέναντι στον κλάδο μας αυτό. Όχι ότι δεν έχουμε ευθύνες όλοι, αλλά το θεωρώ αδικό για δύο λόγους. Πρώτον, ειδικά στην εποχή του διαδικτύου, οι πολίτες έχουν πολύ άνετη πρόσβαση στην πληροφορία και έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχολιάσουν την πληροφορία, αυτό που λέμε στις ανθρωπιστικές επιστήμες μεταπληροφορία. Βλέπετε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα trolls, τι γίνεται στα social media, τα ελληνικά και στο Facebook και στο Twitter, πώς οι πολίτες δηλαδή παρεμβαίνουν στη δική μας δουλειά χωρίς να έχουν τη δική μας επαγγελματική ιδιότητα. Αυτός νομίζω είναι τεράστιο. Νομίζω ότι μας αδικεί δηλαδή, Γιώργη, αυτό. Εγώ το λέω με την έννοια ότι στο δικαιολογούν κιόλας, επιχειρηματολογούν μάλλον όσοι απαντούν και λένε ότι υπάρχουν εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα, τα οποία λίγο πολύ συνδέονται με τα συμφέροντα των εφημερίδων, των sites, των τηλεοπτικών σταθμών, με τα οποία εργάζονται οι δημοσιογράφοι. Νομίζω είναι πολύ καθαρό σαν διατύπωση. Σαν σχέση εξάρτησης, δηλαδή, ναι. Αλλά δεν ξέρω. Και σου λέω ότι επειδή είναι και τώρα σε εξέλιξη πάλι ένα μαλλιοτράβηγμα με δημοσιογραφικό, και είναι και πολύ εύκολο να καταλάβεις ποιος είναι με ποιον και τι εξυπηρετεί ο καθένας σε μια αντιπαράθεση, νομίζω ότι και οι ίδιοι ευθυνόμαστε για όλη αυτή την εικόνα που έχουν οι αναγνώστες, οι τηλεθεατές, οι ακροατές. Προφανώς, αρκεί αυτή η εικόνα να μην είναι κατασκεύασμα συμπεριφοράς συγκεκριμένων αριθμητικά ατόμων με συγκεκριμένη ισχύ στα μίντια, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες δημοσιογράφοι οι οποίοι προσπαθούν εχθημερών, ο κλάδος σας παράσεται, η ενεργία είναι στα ύψη. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ μεγάλη γνώση που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Απ' την άλλη, αυτοί που μας παρακολουθούν δεν μπορεί να ξέρουν και δεν οφείλουν να ξέρουν τι είδους ζωή κάνουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι και το προσωπικό κόστος που πληρώνουμε κάνοντας ευσυνείδητα τη δουλειά μας όσο το πληρώνουμε και όσο το πληρώναμε. Δηλαδή, δεν είναι μια εύκολη σχέση να κάνεις σήμερα το δημοσιογράφο, ιδίως μέσω της κρίσης. Αν θες να κάνεις το δημοσιογράφο πραγματικά, δεν λέω ότι τον κάνω εγώ, αλλά ξέρω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι προσπαθούν σε αυτή την κατάσταση να κρατήσουν τη δημοσιογραφική ταυτότητα ψηλά σε αντίξωες συνθήκες. Και από την άλλη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβουν αυτοί που μας παρακολουθούν, γιατί δεν το ξέρουν και δεν οφείλουν να το ξέρουν, ότι σε άλλες χώρες του κόσμου το καθεστώς ελέγχου στα μίντια, ακόμη και αν υπάρχει μια περιρρώσω προοδευτική ατμόσφαιρα, στην πραγματικότητα ελέγχεται πολύ περισσότερο από επιχειρηματικά συμφέροντα. Το βλέπουμε με αφορμή την υπόθεση της Siemens, θα το δούμε νομίζω με αφορμή την υπόθεση της Novartis και άλλου τέτοιου είδους υποθέσεις. Οι πρακτικές που υπάρχουν στο εξωτερικό είναι γνωστές, μη παραδεκτές για μας, αλλά ισχυρές. Άρα μην κρίνουμε αβρόχης ποσή και από την άλλη, το να έχει κανείς πρόσβαση σήμερα στην πληροφορία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι
κάτι εύκολο, κάτι το οποίο οφείλουμε να περιφρουρήσουμε, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν συμβαίνει ότι η πρόσβαση στον ίδιο βαθμό στην πληροφορία υπάρχει σε άλλες χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, είναι μια παρακαταθήκη που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να απεμπολίσουμε, αλλά μην είμαστε τόσο μηδενιστές απέναντι και στον κλάδο και στην ελληνική δημοκρατία ευρύτερα. Είχαμε λίγο να υπερασπιστείς τον κλάδο. Ναι, ξέρεις, γιατί αυτοί που μας παρακολουθούν δεν ξέρουν ούτε τις δυσκολίες με τις οποίες εσείς κάνετε τη δουλειά σας, ούτε εγώ. Λίγο μας άγγιξες. Ναι. Λίγο μας παρέσυρες. Ούτε το τι περιπέτειες προσωπικές, ακόμη και απειλές και περιπέτειες έχουμε περάσει καθένας μας για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν οφείλουν οι τηλεθέτες και ούτε χρειάζεται να το ξέρουν. Απ' την άλλη, όμως, η ζωή δική μας δεν είναι μια ζωή κανονικού ανθρώπου. Ξέρετε καλά ότι εμείς δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Αν μη τι άλλο, προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ πάντα θα κάνω τον αντίλογο. Ορίστε. Επιλογή μας είναι. Εμείς το διαλέξαμε. Δεν μας ανάγκασε κανείς να κάνουμε μια δουλειά που δεν σε αφήνει να είσαι φυσιολογικός και να θέλεις. Ας πούμε, τα χρόνια λωτριώνεσαι και θεωρείς ότι φυσιολογικό είναι το άλλο. Ναι, ισχύει. Εγώ χαίρομαι που είπες όλα αυτά και υπερασπίστηκες τους καλούς του κλάδου. Εγώ στέκομαι απέναντι σε αυτή τη βαριά κριτική. Και παίρνω αποστάσεις γιατί δεν αισθάνομαι ότι αφορά εμένα προσωπικά, αλλά στο σύνολο έχουμε κάνει τραγικά λάθη και κυρίως αυτά τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή τα 6-7 χρόνια. Έχουμε κάνει τραγικά λάθη. Δεν είναι μόνο δικά μας, είναι λάθη όλου του συστήματος και επειδή είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι. Υπάρχει παραδείγμα δημοσιογράφου που προέβησε μια αποκάλυψη σχετικά με τη στάση που κράτησε απέναντι στη διαχείριση πληροφορίας στα χρόνια της κρίσης που επιβραβεύτηκε με την πρωτιά σε ευρωεκλογές. Η ελληνική κοινωνία ψήφισε το συγκεκριμένο άτομο με το οποίο δεν έχω κανένα φυσικά πρόβλημα. Γιατί εκφράζει γνησιότατα τη λαϊκή βούληση καθότι επιβραβεύτηκε στον απόλυτο βαθμό. Άρα, να μην ζητούν από τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους τα ρέστα όταν επιβραβεύουν αυτού του τύπου συμπεριφορές. Εν μη τι άλλο, να είμαστε ο καθένας απέναντι στον άλλον όσο το δυνατόν πιο τίμιος. Όλοι φταίμε. Άλλοι φταίνουν περισσότερο από εμάς και λόγω ηλικίας, άλλοι φταίνουν λιγότερο, όλοι φταίμε όλοι. Και ότι δεν συνέρχεται η χώρα ούτε μετά από 7 χρόνια μνημονίων, αφού είναι σήμερα και η δεύτερη επέτειος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γιατί φταίνε όλοι. Κατά τη γνώμη. Ναι, ρε Γεωργία, μπράβο, πολύ ωραία τα λες. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί καλή αυτοκριτική, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και το μαστίγωμα δεν ωφέλησε ποτέ σε κανένα τομέα. Και η αλήθεια είναι το παράδειγμα που έφερες είναι πολύ χαρακτηριστικό και υπήρξε και επιβράβευση λαϊκής, λαϊκής ομοφωνίας. Ωραία, 45 λεπτά μετά τις 6, προτείνω το τελευταίο μας κομμάτι, το τελευταίο πεντάλεπτο, να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα από την τελευταία δήλωση. Είναι σχεδόν καθημερινές οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και από την τελευταία του δήλωση, για να περάσουμε στο ερώτημα, πάμε σε εκλογές ή δεν πάμε σε εκλογές. Ήρθε η ώρα να πούμε ότι η τωρινή μιζέρια και κατάδια είναι μια θλιβερή παρένθεση. Η πρώτη φορά, αριστερά, ήρθε στην εξουσία με τα πανιά της φουσκωμένα από τον αέρα του λαϊκισμού και θα φύγει με τα πανιά της σκισμένα από τον άνεμο της εθνικής αναγέννησης. Η ανικανότητα, η αναξιοπιστία και η διγλωσία του κ. Τσίπρα οδηγεί τελικά τους εταίρους μας σε υπερβολικές απαιτήσεις. Σήμερα, κανείς δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Και ποιο είναι τελικά το νόημα της καθυστέρησης. Είναι γνωστό πλέον σε όλους ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της χώρας. Η κλεψίδρα αδειάζει σε βάρος μας. Και όσο καθυστερούμε τις μεταρρυθμίσεις, τόσο χάνουμε ευκαιρίες ανάκαμψης και όσο καθυστερούν οι αλλαγές, τόσο επιβαρύνονται τελικά οικονομικά οι ίδιοι οι πολίτες. Οι κινήσεις της κυβέρνησης είναι ετερόκλητες και ανερμάτιστες. Από τη μία συμβιβάζεται με όλα και από την άλλη καλλιεργεί συστηματικά την πεποίθηση ότι οι εταίροι μας και οι θεσμοί θέλουν το κακό μας. Από τη μία η κυβέρνηση δαιμονοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την άλλη με non-paper στο οποίο διαρρέει το Μαξίμου εκλιπαρεί για τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Και παράλληλα κρύβει συστηματικά από τους πολίτες την αλήθεια. Ότι δηλαδή η χώρα έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτές και ότι όσο καθυστερούμε
στην υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, τόσο χάνουμε την αξιοπιστία μας και τόσο πιο επώδυνες γίνονται οι απαιτήσεις των θεσμών. Ο κύριος Τσίπρας παίζει καθυστερήσεις. Για άλλη μια φορά παίζει θέατρο. Μπορεί να είναι μια φράση του σειρμού, αλλά αποτελεί κυριολεξία. Ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά παίζει την τύχη της Ελλάδος στα ζάρια. Ένα πράγμα μόνο τον απασχολεί. Ένα πράγμα τον απασχολεί. Η παραμονή του στην εξουσία. Με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, ανεξαρτήτως κόστους και ανεξαρτήτως επιπτώσεων για την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό και το πιο πιθανό, παρότι βέβαια ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος με τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι στο τέλος, ασθμένοντας, θα δεχθεί τα πάντα. Αλλά βέβαια έχει ανάγκη από χρόνο για να πείσει οπαδούς στελέχη του για την επόμενη κυβίστησή του. Χρόνος όμως, ο οποίος δυστυχώς είναι καταστροφικός για την Ελλάδα. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας έχει ένα άλλο σχέδιο. Να σκηνοθετήσει άλλη μία τεχνητή σύγκρουση, να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, υψώνοντας για άλλη μία φορά το λάβαρο της αντίστασης και χτίζοντας νέα τεχνητά διλήμματα. Εμείς σε κάθε περίπτωση του λέμε, αφού δεν μπορεί, ας κάμει στην άκρη. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της πολιτικής μας συζήτησης. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η βαριά πολιτική συζήτηση για Eurogroup και οικονομία. Οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές, Γεωργία, τι λένε? Θα πάμε σε εκλογές? Θα αντέξει η κυβέρνηση? Νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τις γερμανικές εκλογές και αν δεν συμβεί κάποιο κορυφαίο ατύχημα, έχει καταλάβει και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι δύσκολο να ανοίξουν οι κάλπες. Πολλό δε μάλλον όταν ο σχεδιασμός του Μεγάλου Μαξίμου θέλει όντως οι εκλογές να γίνουν το 19. Αυτός είναι ο ευσεβής τους πόθος. Άρα, όσο απομακρύνεται ο στόχος των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι θα υπάρξουν και οι πρώτες τριβές, όπως και η ανάγκη να επικαιροποιηθεί η στρατηγική της, ούτε αυτό το αίτημα των εκλογών. Εσωτερικές τριβές. Της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί κάτι μετεπιτάσεως. Αν όμως η αξιολόγηση ολοκληρωθεί, θεωρώ σχεδόν αυτόματα ότι θα τρέξουν αυτές οι διαδικασίες, ακόμη και την επόμενη εβδομάδα το κλείσιμο της αξιολόγησης. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυτή η αγωνία για την αναμονή της εξουσίας. Απ' την άλλη όμως, αν δουν ότι απομακρύνεται ο στόχος των εκλογών, αυτά που ακούμε στους διαδρόμους της Βουλής, με τελευταίο επεισόδιο την ενσωμάτωση της δράσης στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα τα ακούσουμε ακόμη πιο ηχηρά από κυρίως παλιά ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος σε πρώτη φάση. Απ' την άλλη, θεωρώ θετικό βήμα ότι είδαμε σήμερα να συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα σε μια αποστροφή του λόγου του στη συνέντευξη στην Ευσύν κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι η κριτική της εκδηλώνεται μέσω του Instagram. Εγώ κατάλαβα σήμερα ότι συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή, σας λέω εντελώς την αλήθεια, βλέποντας φωτογραφίες των στελεχών στο προσωπικό τους Facebook. Και αντιστοίχως και ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω ότι επιδίδεται σήμερα σε μια καμπάνια των στελεχών του να επικοινωνούν τη διετία, να μεταφέρουν τα στελέχη, των κυβερνητικών διαρροών στους προσωπικούς λογαριασμούς στα social media. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, ούτε έτσι ασκείται η πραγματική πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό ότι συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και σε αυτό το πρίσμα. Επίσης θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το επόμενο διάστημα και αν με το καλό η αξιολόγηση κάπου στο Φλεβάρι δούμε ότι οδεύει προς την ολοκλήρωση, να ενισχυθούν και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δηλαδή, έχουμε ζήσει, αφού κάνουμε και έναν απολογισμό της διετίας Τσίπρα και της διετίας ΣΥΡΙΖΑ, στιγμές απειρού κάλους με την πρόεδρο της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και νιώθω τώρα, επειδή ήμουν και κοινοβουλευτική συντάκτρια εκείνη την περίοδο, ότι η Βουλή λειτουργεί οριακά. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε την παραγωγή νομοσχεδίων στο βαθμό που θα έπρεπε, ούτε τοποθετήσεις του πολιτικού συστήματος μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Γιατί καλά είναι τα Facebook και τα Twitter, αλλά στην Ολομέλεια της Βουλής έχει άλλο θεσμικό βάρος η κάθε παρέμβαση του πολιτικού προσώπου. Θεωρώ λοιπόν
ότι αυτό πρέπει να γίνει εκ των ουκάνευ το επόμενο διάστημα, όχι μόνο από πολλαπλές κυβέρνησεις. Συγγνώμη, εχθές στην κυβερνητική δε σύσκεψη του Μαξίμου ετέθη αυτό το θέμα της χαλάρωσης κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Ότι υπάρχει χαλάρωση στην κοινοβουλευτική λειτουργία και γενικά στην πολιτική, στην παραγωγή πολιτικής μέσα από αυτά, τουλάχιστον τα πολιτικά όργανα, τη Βουλή. Αλλά νομίζω ότι και οι πολιτικοί δικαιολογημένο σε ένα σημείο θα σου πούν πόσοι ασχολούνται πραγματικά και μας παρακολουθούν σε μια συνεδρίαση με επιτροπή στην Βουλή ή παρακολουθούν τις εργασίες ενός οργάνου κομματικού. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το επιχείρημα, Γιάννη, γιατί είναι στη λογική κότα είναι... κάνει το αυγό και το αυγό την κότα. Όχι, πρέπει η κεφαλή που είναι η κανονικά, ηγεσία ναι, με... να το θέμα το είναι στίγμα. Ότι θα σου το προτάξουν και θα σου πούνε πόσοι πολίτες πραγματικά παρακολουθούν έτσι με μια σχετική συνέπεια το τι γίνεται στη Βουλή. Όταν συνεδριάζει η Ολομέλεια, ιδίως όταν ξεκινάει η πρώη ημερησία συζήτηση για τους αγρότες και φτάνουμε να συζητάμε τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΟΕ, την παρακολουθεί πολύ μεγάλο αυτό κομμάτι του ελληνικού λαού. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν έχει συζητήσει που θα φτάσουν σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης με παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορώ να πω και εγώ ότι το παρακολουθούν αρκετά. Και νομίζω από το ρεπορτάζ, γιατί ξέρετε ότι χθες έγινε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να εντοπιστούν και οι όποιες αρρυθμίσεις υπάρχουν μετά τα Χριστούγεννα. Ετέθη αυτό το θέμα της χαλάρωσης κοινοβουλευτικής λειτουργίας, ετέθη το θέμα συντονισμού του κυβερνητικού κέντρου. Και ένα από τα πράγματα τα οποία θα δούμε τις επόμενες ημέρες, μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα από τη Λισαβόνα και το Βελιγράδι, γιατί αυτά είναι τα προσεχή ταξίδια του Πρωθυπουργού, είναι πρώτον ένας καλύτερος συντονισμός της κυβερνητικής επιτροπής και δεύτερον, δεν αποκλείεται να δούμε και άλλη προημερησία συζήτηση στη Βουλή, αυτή τη φορά με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Άρα, αρχές Φεβρουαρίου, λοιπόν. Νομίζω ότι θα είναι πιο εντυπωσιακός πολιτικά και επικοινωνιακά ο Φεβρουάρης από ότι ήταν ο Γενάρης. Ο Γενάρης ήταν μήνας Τραμπ, καλός ή κακός. Από εδώ και στο εξής, εμείς μάλλον θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και να μελετούμε καθημερινά και ενδελεχώς τα γεγονότα για να δούμε πώς ακριβώς θα επανατοποθετηθούμε γεωπολιτικά. Αρχικά. Προσπαθώ να ακονίσω τη μνήμη μου και η τελευταία φορά που υπήρξε κάτι έντονο μέσα στο Κοινοβούλιο, δυστυχώς χωρίς καμία αξία και ουσία, ήταν ο σκυλοκαυγάς του Άδωνη Γεωργιάδη με τον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω αν αυτό προηγήθηκε ή ακολούθησε τις προημερησίες διατάξεις συζήτησης στη Βουλή. Όχι, νομίζω προηγήθηκε. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει βρει τρόπο να εκτονώνει την ενέργειά του. Διοργανώνει σεμινάρια ρητορικής σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε νομίζω ότι όλη τη δυνότητα που έχει ρητορικά τη διδάσκει, οπότε δεν την εκφράζει πια στην αίθουσα της Ολομέλειας. Με λίγα λόγια θα γεννηθούν πάρα πολλοί τύποι σαν τον Άδωνη, δηλαδή τέτοιας ρητορικής δυνότητας. Το καλούπι δεν θα χαλάσει, δεν θα σπάσει. Όχι, αντίθετα, η τεχνογνωσία μεταφέρεται πια. Έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας στο επίπεδο. Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκολάπτεται η ρητορική. Το ρητορικό ταλέντο, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν λέει τίποτα ποτέ ο Άδωνης χωρίς να ακούγεται. Πάντα ακούγεται. Έχει μια σχολή μάρκετινγκ. Τώρα με δύο σεμινάρια δεν μπορείς και τόσο εύκολα να μεταδώσεις, να μεταλαμβαδεύσεις όλες τις γνώσεις και ιδίως το ταλέντο της ρητορίας, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να το... Απλά πλέον είναι τόσο, αυτό είναι και το πρόβλημα, τόσο δύσκολη η ελληνική πραγματικότητα, η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, που ακόμη και ο πιο δεινός ρήτορας, ακόμη και σοφιστίες να μεταχειριστεί, δεν μπορεί να την ανατρέψει. Και αυτό είναι και το διακύβευμα, γιατί καλά τα δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από εδώ και στο εξής τι, όταν οι τσέπες όλων μας έχουν περιοριστεί και ο ορίζοντας δεν φαίνεται. Θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον σε αυτό οι πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την κατάσταση κατάματα και η κριτική του Άδωνη ή της Νέας Δημοκρατίας ή οποιονδήποτε άλλο στελεχών της αντιπολίτευσης να είναι επικοδομητική και να μην αρκούνται στα πυροτεχνήματα και στα τσιτάτα εντός ή εκτός Βουλής. Μαρία και Γιάννη. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία Σαδανά. Ευχαριστούμε, Γεωργία Σαδανά. Την επόμενη φορά, στο επανίδυν θα πούμε. Δεύτερο διάλειμμα μας, επιστρέφουμε αμέσως μετά όλα τα ευρήματα των εκθέσεων από Grant Thornton και EBRD. Δείχνουν ποιο είναι το επιχειρηματικό κλίμα σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Σας δώσαμε μία πρόγευση, καθόλου αισιόδοξοι δεν είμαστε. Σε πολύ λίγο. Ζητούμε συγγνώμη, μόλις ενημερωθήκαμε. Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη και στη Μαργαρίτα. Οπότε ο συνειρμός ήταν Γιάννη, ο δικός συνειρμός, ότι πριν από 2 χρόνια όταν ψηφίζαμε ήταν το Αγίου Γρηγορίου. Αγίου Γρηγορίου.
Γρηγόριο. Ναι. Όποιος είναι δυσαρεστημένος με τον Άγιο Γρηγόριο να τα βάλει. Εκεί να αποδοθούν οι ευθύνες. Οι ευθύνες, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς αποτυπώνουν οι εκθέσεις της CBRD και της Grant Thornton για την επιχειρηματική αισιοδοξία. Σε κάποιες χώρες είναι πραγματικά πετάνε. Πετάνε για αυτά που περιμένουν και αισιοδοξούν για το 2017. Εμείς δεν πετάμε. Εμείς κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Επιχειρηματίες εμείς. Επιχειρηματίες, ναι. Νικήτα Κορονάκη, δώσε μας τα λεπτομερή στοιχεία. 17 γενικότερα για το παγκόσμιο επίπεδο και τους επιχειρηματίες είναι αισιόδοξο έτος. Δεν αποτυπώνει το ίδιο όμως για τους Έλληνες επιχειρηματίες, το μέλλον των οποίων διαγράφεται ζωφερό. Σύμφωνα με τα ευρήματα λοιπόν της πιο πρόσφατης έκθεσης της τριμηνίας έρευνας της Grant Thornton, που διεξάγεται με τη συμμετοχή, να πούμε, 2.500 επιχειρηματιών σε 37 χώρες, οι επιχειρηματίες πλην της Ελλάδας αρχίζουν σιγά σιγά να ξεπερνούν σταδιακά την περίοδο της αβεβαιότητας. Η έρευνα διαπιστώνει ότι παγκοσμίως στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2016 η αισιοδοξία των επιχειρηματιών ανέρχεται σε 38%. Πρόκειται να πούμε για μια αύξηση της 5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας. Στη ΣΥΠΑ η αισιοδοξία έχει αυξηθεί 43% κατά 10 περίπου μονάδες από το προηγούμενο, από την προηγούμενη μέτρηση. Παρόμοιες αυξήσεις, να πούμε ότι έχουν καταγραφεί και δύο άλλες οικονομίες, όπως της Κίνας από 30 στο 46% και γενικότερα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η αύξηση από το 28% πήγε στο 34%. Στην Ελλάδα όμως, που μας αφορά κιόλας, το κλίμα εξακολουθεί να είναι απαισιόδοξο. Με την αισιοδοξία των Ελλήνων, γιατί η έρευνα μετράει την αισιοδοξία, να ανέρχεται σε ποσοστό μείον 56% για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και είναι, να πούμε, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό απαισιοδοξίας που καταγράφεται στη χώρα μας κατά τα τελευταία δύο έτη. Να μείνουμε στο αρνητικό πρόσημο για να το εμπεδώσουμε. Μείον 56 εμείς. Ακριβώς. Άρα, όχι απλώς δεν διαθέτουμε αισιοδοξία, είμαστε και απεσιόδοξοι κατά 52%. Έτσι ακριβώς. Ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κράτη βλέπουμε να αυξάνεται η αισιοδοξία, σε εμάς βλέπουμε να αυξάνεται η απεσιοδοξία, με αποτέλεσμα να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Γίνεται κάθε τρίμηνο αυτή η έρευνα. Τα δύο τελευταία έτη καταγράφουμε μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλο από την περίοδο της κρίσης. Είχαμε άλλη μια έρευνα σήμερα όμως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το 2016. Ούτε αυτή είναι τόσο αισιόδοξη. Ο αντίκτυπος της μακράς οικονομικής κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά αποτιμάται, σύμφωνα με την έκθεση, βαθύς και ευρύς. Η ανάλυση της τράπεζας καταδεικνύει πως το 76% των νοικοκυριών υπέστη σημαντικές απώλειες στα εισοδήματά του κατά τη διάρκεια της επταετίας από το 2010 έως το 2016, λόγω κυρίως της μείωσης των μισθών και των συντάξεων, της αύξησης της ανεργίας, της καθυστερημένης καταβολής των μισθών και του περιορισμού των ωρών εργασίας. Παράλληλα, ένα ακόμα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το 92% δηλώνει ότι επηρεάστηκε σημαντικά από τα μέτρα λιτότητας και την οικονομική κρίση με τα νοικοκυριά. Των εθνικών μειονοτήτων, των μεγάλων οικογενειών και του πολύ χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου να δέχονται το μεγαλύτερο κτύπημα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, μόλις 1 στα 10 νοικοκυριά δηλώνει ικανοποιημένο με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και μόλις 1 στα 4 δηλώνει ευχαριστημένο γενικότερα από την προσωπική του ζωή. Βλέπουμε, Μαρία και Γιάννη, ότι τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα και αν δεν υπάρχει αισιοδοξία δεν μπορούμε να περιμένουμε και θετικά αποτελέσματα. Και συγκριτικά στο κομμάτι σε ό,τι αφορά άλλες χώρες, Νικήτα, νομίζω ότι εντάξει, πάλι η διαφορά είναι χαοτική. Δηλαδή στη Γερμανία και στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος από τα στοιχεία που βλέπω, σαφώς υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε ό,τι αφορά στο πόσο αισιόδοξα βλέπουν και τη νέα χρονιά, πώς αντιμετωπίζουν και την οικονομική και πολιτική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα τους, σε τι επίπεδα βλέπουν ότι είναι η διαφθορά κτλ. Εμείς καταγράφουμε τις πρωτιές, τις αρνητικές, ας το πούμε έτσι. Σε όλους τους δείκτες, δυστυχώς, Γιάννη, τα τελευταία χρόνια έχουμε την αρνητική αυτή πρωτιά. Σε ευχαριστούμε, Νικήτα. Ευχαριστούμε, Νικήτα.
Λοιπόν, για να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, αν πραγματικά. Είναι, αν μου επιτρέπεις, είναι οικονομία... σαν συνέχεια και τη χθεσινή έκθεση τη ΓΕΣΕΒΕ, που και εκεί αν ήταν πραγματικά πολύ δυσάρεστα τα ευρήματα. Γιατί στην ανάλυση που κάναμε χθες, συμπεράναμε όλοι ότι, να που επιβεβαιώνεται, ότι η οικονομία είναι ψυχολογία. Αφού δεν έχουμε ψυχολογία, δεν καταναλώνουμε, δεν έχουμε και χρήματα, δεν βλέπουμε και κάτι να αλλάζει. Όλο αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα ισχυρό σοκ προς την καλή πλευρά για να αλλάξει. Για να δούμε λοιπόν, να πιθανολογήσουμε τι είδους από μηχανής θεός μας χρειάζεται στην ελληνική οικονομία για να ξεκολλήσουμε προφανώς από τον πάτο. Ελπίζουμε να μην έχει παρακάτω. Καλησπέρα σας κύριε Γιάννη Σαμέλη, δικηγόρος και οικονομολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμέλης, καλησπέρα. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να ξεκολλήσουμε από τα βαρύτατα επίπεδα απεσιοδοξίας, από τη στασιμότητα και σε αυτό το σφιχτικό περιβάλλον με πανύψηλα επίπεδα φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Όπως ορθώς είπατε και όλοι όσοι ασχολούνται με την οικονομία και ζουν στην καθημερινότητα της αγοράς, ορθώς τονίζουν, οικονομία είναι ψυχολογία. Ψυχολογία και καλή ψυχολογία, για να μην υπάρχει απεσιοδοξία, προϋποθέτει σοβαρότητα και προϋποθέτει ένα σταθερό πεδίο. Δηλαδή, να γνωρίζει κανείς προς τα που θα κινηθεί, να γνωρίζει τι υποχρεώσεις έχει να αντιμετωπίσει σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον διάστημα, ούτως ώστε να προγραμματίσει και να κάνει μια περαιτέρω επένδυση και μια επέκταση δραστηριότητα. Σήμερα που μιλάμε, με το που έχει μπει το 2017, έχουμε ένα νέο ασφαλιστικό για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλων των επιπέδων και στα ευγενή επαγγέλματα και σε όλους τους τομείς οικονομίας, όπου αν θέλουμε να μιλάμε για αισιοδοξία, για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αν μη τι άλλο θα πρέπει κανείς, όποιος επίδοξος επενδυτής, να γνωρίζει το πεδίο εντός του οποίου θα πρέπει να κινηθεί. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Εάν αύριο ένας άνθρωπος εμφανιστεί με χρήματα από το εξωτερικό και θέλει να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας, γνωρίζει ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλει? Απάντηση. Όχι, δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ακριβώς πότε και πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον εαυτό του. Δεν γνωρίζει πότε και πώς θα πρέπει να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζομένους. Βλέπετε ότι καθημερινώς έχουμε μια υπερπληθώρα εγκυκλίων οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν το νόμο 4387 του 2016, το περίφημο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλο. Δηλαδή, πώς να έχουμε. Είπατε και χθες στην εκπομπή σας για την έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ και για την ανεργία, η οποία σύμφωνα με τη δυσμενή πρόβλεψη Thompson θα κάνει 21 χρόνια ακόμη για να γυρίσουμε στα επίπεδα εργασίας που βρισκόμαστε το 2009. Εγώ ρωτώ πώς μπορεί να μην συμβεί αυτό όταν ο όποιος επενδυτής δεν γνωρίζει τι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσει αναεργαζόμενό του, πότε και με ποιο τρόπο. Εδώ, ακόμη και για τους υγιείς επιχειρηματίες που ακόμη αντέχουν, που πέρα από την κρίση, που διατηρούν βιώσιμες επιχειρήσεις με επαρκή ρευστότητα. Δεν έχει απαντηθεί εάν και κατά πόσο καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές πέραν των όσων προβλέπονται με τον νόμο Κατρούγκαλου, πότε και πώς θα συμψηφίζονται με τις επόμενες οφειλές του. Φοβάμαι ότι το 2017 θα είναι η δυσκολότερη χρονιά όλων στην αγορά, δηλαδή των όσων έχουμε ζήσει από το 2010 και μετά, γιατί είναι η πρώτη χρονιά στην οποία έχουμε προκαταβολή φόρου για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 100% για τους πάντες και επίσης ουσιαστικά και για τα ευγενή επαγγέλματα που κατέβαλαν τις εισφορές του 2016 μέσα στο 2017 και ταυτόχρονα με την καταβολή αναμήνα εισφορών για το 2017 έχουμε διπλή φορολόγηση και διπλή επιβάρυνση στο επίπεδο των ασφαλιστικών εισφορών και για το 2016 και για το 2017. Μου λέτε λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, τι χρειάζεται για να επανέλθει η αισιοδοξία. Για να επανέλθει η αισιοδοξία θα πρέπει πρώτον να μην έχουμε συνεχή καταιγισμό αρνητικών ειδήσεων και δεύτερον να έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο ώστε ακόμη και αυτή η δυσβάσταχτη φορολόγηση και σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος και σε επίπεδο ΦΠΑ που έχουμε 24% που είναι αδιανόητο και σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών να είναι τέτοια ώστε κανείς να γνωρίζει πότε και πώς θα πρέπει να καταβάλει αυτές τις δυσβάσταχτες έστω επιβαρύνσεις. Γιατί για να τελειώσω με μία φράση, ότι παρότι υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια από το 2016, γιατί αν είδατε η Ελστάτ δημοσίευσε ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2016 είχαμε ανάπτυξη 1,8%. Ναι. Δηλαδή ένα νούμερο πολύ πέρα από, από έναν στάσιμο πληθωρισμό και μια στάσιμη εκεί κατάσταση. Εκεί θα σας πήγα και εγώ λίγο στα νούμερα, κύριε Σαμέλη, γιατί τώρα και με αφορμή και με το non-paper για τον εορτασμό των 2 ετών της κυβέρνησης, που βγήκαν κάποια νούμερα, τα οποία ως δείκτες
εντάξει, βασίζονται σε στοιχεία έτσι κι αλλιώς, όπως είπατε και εσείς, και από την Ελστάτ και από άλλους οργανισμούς, και σου λένε τα θετικά στοιχεία δηλαδή που μπορεί κάποια στιγμή πρέπει να αποτυπωθούν και στην πραγματική οικονομία, την αύξηση του 1,8 στο πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2016, την αύξηση στις εξαγωγές, την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής το 11μηνο του 2016, άνοδος 2,3 έναντι 0,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σας διαβάζω τώρα μέσα από το non-paper κάποιους δείκτες που λένε αυτό, δηλαδή οι δείκτες ευημερούν, αλλά η πραγματική οικονομία απέχει πάρα πολύ από το να πεις ότι έχει μπει σε μια γραμμή κανονικότητας. Και επειδή το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, κύριε Σαμέλη, και το 2014 που είχαμε πει ότι είχε ξαναγίνει μια προσπάθεια, βλέπαμε το φως της ανάπτυξης έστω και μακριά, μήπως πέσουμε πάλι θέματα της ίδιας περίπτωσης και εκεί που φαίνονται ότι οι αριθμοί αρχίζουν και φτιάχνουν, αυτό δεν το δούμε να γίνεται ποτέ πραγματικότητα. Κοιτάξτε, η κατάσταση δεν είναι ούτε μόνο άσπρη, ούτε μόνο μαύρη. Επίσης, η όποια αξιολόγηση γίνεται εκ μέρους μας έχει να κάνει σε συγκριτικά στοιχεία, όχι με την καλή εποχή του 2009, γιατί σε αυτήν θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξαναγυρίσουμε, αν ξαναγυρίσουμε, αλλά γίνεται συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, πράγματι, το τρίτο τρίμηνο του 2016, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, πλέον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνονται αποδεκτά, δεχόμαστε ότι είναι 1,8 ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Η αύξηση των εξαγωγών είναι ένα θετικό σημείο. Από εκεί και πέρα όμως διατρέχουμε τον κίνδυνο να ξαναπέσουμε σε ένα σπιράλ στασιμοχρεοκοπίας και του να δούμε την οικονομία να σέρνεται πώς. Ότι αυτό το προϊόν, το θετικό προϊόν της ανάπτυξης που αρχίζει και φαίνεται και σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει και πρόβλεψη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή τον πλέον σκληρό εκ των δανειστών μας, ότι η πρόβλεψη για το 2017 είναι ανάπτυξη 2,7%, δηλαδή ένα ποσοστό μεγάλο, όχι ένα ποσοστό οριακό. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το προϊόν της ανάπτυξης, δηλαδή που σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να πλησιάζει τα 5 δις στο ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή από τα 180 να πλησιάσουμε τα 185, να, αντί να πέσει στην αγορά και με έναν πολλαπλασιαστή να επιφέρει ακόμη μεγαλύτερο αποτέλεσμα και να παρασύρει την οικονομία προς τα μπροστά, με την τρομακτική αύξηση των φορολογικών και των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, αντί να πέσει στην αγορά. Και σας λέω, μέσω του ΦΠΑ, όπου κάθε φορά σε κάθε συναλλαγή που αλλάζει το χρήμα χέρια να κερδί, καρπώνεται το κράτος στο 24%, να γυρίζει όλο στο κράτος υπό μορφή επιβαρύνσεων και τελικά να μην οδηγήσει σε αύξηση θέσεων εργασίας. Δηλαδή, στην παρούσα φάση, όταν μια οικονομία πάει να βγει από τη λάσπη, όπου υπάρχει μια εικόνα ότι πράγματι πάει να βγει από τη λάσπη, να έχουμε να μας ξανατραβάει προς τα πίσω αφενός η υπέρμετρη επιβάρυνση και αφετέρου η πολιτική και η οικονομική αβεβαιότητα που συνίσταται στη συνεχή αναβολή του να πάρει η χώρα μας να μπει σε ένα καθεστώς που να θεωρείται ως μια κανονική χώρα στο καθεστώς της ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο καθεστώς της επόμενης αξιολόγησης. Υπενθυμίζω γιατί και στο 2014 φτάσαμε κοντά σε μια τέτοια στιγμή. Όπου οι πολιτικές εξελίξεις τελικά επιβράδυναν την οικονομία και γυρίζουμε τώρα περίπου εκεί που ήμασταν το 2014. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κάνω θετική ή αρνητική αξιολόγηση αν έπρεπε να γίνει αυτό ή αν έπρεπε να γίνει εκείνο ή αν έπρεπε να ψηφιστεί το Α κόμμα ή το Β κόμμα. Σήμερα έχουμε 2 χρόνια κυβέρνησης. Αυτή είναι. Καλή είναι, κακή είναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να την κρίνω. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Το 2014 υπήρχε μια σχετική οικονομική σταθερότητα, όπου αν περνάγαμε σε μια πιστοληπτική γραμμή στήριξης, ενδεχομένως η χώρα να είχε μπει πιο γρήγορα σε έναν κύκλο ανάπτυξης. Δεν έγινε, έγιναν τα όσα έγιναν, έγινε μια άλλη κυβέρνηση, ήρθε με τη δική της δημοσιονομική προσαρμογή, με το δικό της μνημόνιο. Σήμερα δείχνουμε να ξαναφτάνουμε σε αυτό το σημείο, να ξαναανοίξουμε την πόρτα προς την κανονικότητα. Έχουμε μπροστά μας τη δεύτερη αξιολόγηση. Μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, θεωρητικώς θα μέσα καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης, όπου και θα δείτε αμέσως ότι θα πέσουν και τα σπρέτ των δεκαετών ομολόγων. Θα μπούμε δηλαδή σε μια πορεία κανονικότητας. Είμαστε όμως πάλι να περάσουμε το βήμα της αξιολόγησης ή μη. Είμαστε λοιπόν ξανά, και όσο ακούγονται φωνές περί αβεβαιότητας πολιτικής, περί ενδεχόμενων εκλογών, περί ενδεχόμενων δημοψηφισμάτων, ναι, καταλαβαίνουμε ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, το οποίο νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι μόνο κακό αντίκτυπο έχει. Εμένα, αν μου επιτραπεί από πολιτικής απόψεως, μία επισήμανση θέλω να κάνω. Σε όλα αυτά τα χρόνια απεδείχθη ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες βρίσκονται, επειδή η χώρα το 10 χρεοκόπησε και είναι σε καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής και δημοσιονομικής εποπτείας, όποια πολιτική απόφαση να πάρουν σε σχέση με οικονομικά μέτρα ή όποιοι κυβερνώντες έχουν πολιτικό κόστος. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να πάρει μέτρα τα οποία είναι ευχάριστα. Τουλάχιστον ας μην
κρίνουν με γνώμονα το πολιτικό κόστος, αλλά κρίνουν με γνώμονα τη χρησιμότητα για την οικονομία και για τη χώρα και ας προχωρήσουν σε αυτό που πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει δεύτερη αξιολόγηση για τη χώρα. Τώρα, το ποια θα είναι τα μέτρα, δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν μπορώ να ξέρω τι συζητείτε. Σίγουρα θα είναι μέτρα δυσάρεστα. Από εκεί πέρα, το πολιτικό μείγμα της επιλογής της εκάστοτε κυβέρνησης είναι προς ποιους θα μεταθέσει το βάρος των δυσμενών της επιλογών. Η σημερινή κυβέρνηση στα 2 χρόνια και με το ασφαλιστικό που μας έφερε και με τα φορολογικά μέτρα που έχει φέρει, έχει δείξει ότι μεταφέρει το βάρος στην πραγματική οικονομία και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι να πω, εύχομαι να μπορέσουν να βρεθούν επιλογές που να προχωρήσει η οικονομία και να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη. Κύριε Σαμέλη, ας κάνουμε μια προβολή στο κοντινό μας μέλλον, δηλαδή στο επόμενο δίμηνο, και ας κάνουμε μια θετική υπόθεση ότι στις 20-25 Φεβρουαρίου θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Και ας κάνουμε και μια δεύτερη ακόμα υπόθεση αισιόδοξη, ότι θα περάσουμε, γελάω ταυτοχρόνως, και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε πώς αυτό θα αποτυπωθεί, σε τι ποσοστό και σε ποιες ομάδες, ως μια μικρή ανακούφιση, γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα τα οποία ανήκουν και θα περάσουν σε εμάς. Το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Είναι μεγάλος κυβερνητικός πόθος η ένταξή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, γιατί είναι αξιοποιήσιμο πολιτικά, αλλά στην πραγματική οικονομία ποιοι θα το αισθανθούν ωραία. Εντάξτε. Στην πραγματική οικονομία, αν θέλουμε να μιλήσουμε με ακριβείς αριθμούς, χρήματα μέσω της αξιολόγησης, πέραν των δόσεων προβλήματων των δανειστές, δεν πρόκειται να έρθουν στο μέσο πολίτη. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μιλάμε με μια γλώσσα ρεαλιστική. Η δεύτερη αξιολόγηση και η ένταξη της χώρας στο καθεστώς της ποσοτικής χαλάρωσης σημαίνει ότι η χώρα μπαίνει πλέον σε καθεστώς κανονικότητος και τα ομόλογά της αποκτούν την ίδια θεωρητικώς εγγύηση που έχουν όλα τα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. Άρα η χώρα καθίσταται πλέον με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αξιόχρεη. Δηλαδή είναι το πρώτο βήμα για να βγούμε στις αγορές και να δανειστούμε. Όπου βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε, ελπίζουμε το 18 που θα λήξει το μνημόνιο, σημαίνει βγαίνουμε από το μνημόνιο. Όταν λέμε βγαίνουμε από το μνημόνιο, η ρεαλιστική αποτύπωση αυτού είναι ότι η χώρα μπορεί πλέον να δανείζεται με επιτόκια λογικά. Και εφόσον μπορεί να δανείζεται η χώρα και εφόσον έχουμε και το καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης και την εγγύηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ουσιαστικά οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν, για να το πούμε λαϊκά, πλάτη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μπορούν να ξαναξεκινήσουν τη διαδικασία δανειοδοτήσεων. Γι' αυτό και το κρίσιμο στη δεύτερη αξιολόγηση είναι το θέμα των κόκκινων δανείων και ιδίως των επιχειρηματικών δανείων. Από τη στιγμή που οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες μπουν σε καθεστώς επαρκών εγγυήσεων ώστε να μπορούν να προχωρήσουν σε χορηγήσεις, ξαναζεσταίνεται η μηχανή της οικονομίας. Θα μπορεί με λογικά επιτόκια κάθε μία ελληνική επιχείρηση, η οποία είναι συνεπής και παρέχει εγγυήσεις, να ξαναδανειστεί για να μπορέσει να ασκήσει τη δραστηριότητά της. Το ότι θα μπορέσει να δανειστεί σημαίνει ότι θα μπορέσει να προγραμματίσει το μέλλον της. Άρα θα μπορέσει ακόμη και με αυτό το καθεστώς φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών να γνωρίζει ότι έχει μια σταθερή πηγή χρηματοδότησης ώστε να μπορέσει να κάνει επενδύσεις, ακόμη και αυτό πέραν του τραπεζικού δανεισμού και με το ποσό που οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν με τα χρήματα που, για να το πούμε κατά το λαϊκό, βρίσκονται στα σεντούκια μετά τις μεγάλες αναλήψεις της περίοδου του πρώτου εξαμήνου του 2015, να μπορούν να επενδύσουν στην αγορά, να πέσουν, να έχουμε αύξηση θέσεων εργασίας και μία σιγά σιγά κινητοποίηση. Δηλαδή, από τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας, όπου έχουμε μία οικονομία που μπορούμε να την παρομοιάσουμε με μία μηχανή παγωμένη, θα πάρει η μηχανή μπρος και σιγά σιγά θα αρχίσει να κινείται. Μπορεί να μην φτάσει γρήγορα στα επιθυμητά επίπεδα ή στα επίπεδα που προσβλέπουμε ή που είχαμε πριν κάποια χρόνια, όμως σίγουρα θα είναι οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες θα είναι καλύτεροι από τους προηγούμενους. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, κύριε Σαμέλη, και εσείς ως άνθρωπος που γνωρίζει την αγορά, πώς κινείται και αυτά, είναι όντως, έτσι όπως το περιγράψατε πάρα πολύ καλά, το περιβάλλον, ας το πούμε έτσι. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε αυτό το περιβάλλον βλέπετε να συμβαίνουν, δηλαδή, εγώ θα έλεγα τόσο και σε επίπεδο επενδύσεων, όσο και εσωτερικά κάποιες κινήσεις να γίνονται που να έχουν ένα επιχειρηματικό στόχο και να κινήσουν τέλος πάντων κάπως την πραγματική οικονομία. Βλέπετε το να γίνονται έστω και δειλά, έστω με όλες αυτές τις δυσκολίες. Κοιτάξτε, δειλές προσπάθειες και ειδικά από νέους ανθρώπους με startup επιχειρήσεις πράγματι υπάρχουν. Επίσης, στον τομέα του τουρισμού, με δεδομένο ότι η χώρα έφτασε 27 εκατομμύρια αφίξεις πέρυσι,
πράγματι γίνονται σε όλα τα επίπεδα. Καλά, ναι. Όχι μόνο σε μεγάλες τουριστικές μονάδες, αλλά σε μικρές και μάλιστα και έχουμε και τη μεγαλύτερη άνθεση. Υπάρχει συγκεκριμένη ιστοσελίδα μέσω της οποίας νοικιάζονται ιδιωτικά ακίνητα και για πρώτη φορά μάλιστα θεσμοθετήθηκε και το πλαίσιο με τον καινούριο νόμο το 44-46, δηλαδή των ιδιωτικών κατοικιών που θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μίσθωσης για τουρίστες, όπου μιλάμε για επιχειρηματικές δραστηριότητες ανθρώπων με μικρό κεφάλαιο, με ένα διαμέρισμα, με δύο διαμερίσματα, νέων ανθρώπων και μάλιστα εμπορικές δραστηριότητες εξωστρεφής με εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Όμως, να πούμε ότι δεν αρκεί μόνο η δεύτερη αξιολόγηση και το καθεστώς ένταξη στην προσωπική χαλάρωση, αλλά χρειάζονται και σε θεσμικό επίπεδο μεταρρυθμίσεις. Χρησιμοποιώ μια λέξη η οποία δυστυχώς. Είναι βιασμένη. Είναι βιασμένη. Όπου να σας εξηγήσω ότι θέλω να πω μεταρρυθμίσεις σε θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, ο όποιος επίδοξος επενδυτής επιθυμεί να ανοίξει μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και έρθει σε έναν συνάδελφό μου να τον ρωτήσει ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, μπορώ να σας απαριθμίσω τουλάχιστον 15 ειδών ποινικά αδικήματα για τα οποία μπορεί να βρεθεί υπόλογος. Από τα πολύ απλά έκδοση ακάλυψης επιτάσεων. Θα σας πω. Ό,τι αφορά τα φορολογικά αδικήματα, έχουμε το αδίκημα των οφειλών προς το δημόσιο που με άνω των 100.000 ευρώ έχει ελάχιστη ποινή ένα έτος. Το αδίκημα. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, τα οποία σε συνδυασμό με τον εξολογιστικό προσδιορισμό, δηλαδή μια παγκόσμια πατέντα που έχουμε στη χώρα μας, χωρίς να βγαίνουν φορολογικές επιβαρύνσεις επί τη βάση μαθηματικών τύπων από ανύπαρκτα έσοδα, κινδυνεύει για φόρο εισοδήματος, για ΦΠΑ με κακουργηματικές διώξεις, κινδυνεύει με έκδοση ακάλυψης επιταγής, δηλαδή αν δεν πληρωθεί μια επιταγή με ποινή φυλάκισης, κινδυνεύει για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους του επίσης με ποινή φυλάκισης και σας λέω για τα πλέον απλά. Δεν μιλώ για ενδεχόμενα εργατικά ατυχήματα, δεν μιλώ για τέτοια πράγματα. Σας λέω τα πολύ απλά. Να καθυστερήσει να πληρώσει κάποιες δόσεις στο ΦΠΑ. Γιατί ο δικός του πελάτης δεν θα τον έχει πληρώσει λόγω των capital controls. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πέραν του ασφικτικού τραπεζικού πλαισίου και του πλαισίου χρηματοδότησης, υπάρχει και η δυνατότητα για πολλά χρόνια μετά από την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας να έρθει η εφορία μετά από 10, από 12 χρόνια, να κρίνει ότι υπήρχαν κάποιες παραβάσεις παλαιότερα, να κηρύξει ανακριβή τα βιβλία και στοιχεία μιας επιχείρησης και να επιβάλλει φόρους τέτοιους που να οδηγήσουν σε κακουργηματική δίωξη. Σας λέω ότι επειδή ακούμε κακουργηματική δίωξη και ακούγεται σαν κάτι τρομακτικό και κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Για να μιλήσουμε πάλι και για μεταρρυθμίσεις, στον τομέα της δικαιοσύνης στη χώρα μας έχουμε 185.000 κακουργηματικές δικογραφίες εκκρεμής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το θεσμικό πλαίσιο το υπάρχον είναι τέτοιο που είναι αποτρεπτικό για οποιονδήποτε επιχειρηματία να έρθει να επενδύσει χρήματα. Για δε το φορολογικό δεν θα ήθελα να συζητήσω. Θέλω να σας πω μόνο ότι στην Βαλκανική Ρουμανία, η οποία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε νόμος τον τελευταίο μήνα όπου λέει για καινούργιες επιχειρήσεις με επένδυση μέχρι 500.000 ευρώ, το ποσοστό της φορολόγησης είναι 1%. Το ποσοστό φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα για τις εταιρείες είναι 16% και επιβάλλεται και 5% πρόσθετος φόρος επί των κερδών από μερίσματα. Σας λέω λοιπόν ότι η λογική η οποία διακατέχει όλες τις κυβερνήσεις από το 10 μέχρι το 17 της αύξησης των φορολογικών συντελεστών, όταν δίπλα μας οι χώρες, οι ευθέως ανταγωνιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν φορολογικούς συντελεστές του 12, του 15, του 16%, του 1 για ειδικές κατηγορίες η Ρουμανία, του 12,5% η Κύπρος. Η Ρουμανία γενικά κάτι πρέπει να κάνει καλά, γιατί και η ρυθμή ανάπτυξης και η γεωργική παραγωγή. Μα προφανώς αυτό κάνει. Αυτό κάνει καλά. Δεν κάνει κάτι καλά, κάνει πολλά πράγματα καλά. Κάνει πολλά πράγματα καλά. Και επίσης θα ήθελα να πω και κάτι σε θεσμικό πλαίσιο που επίσης προκαλεί ανησυχία είναι το ότι σε έρευνα που είδα τους διεθνούς διαφάνειας σήμερα η χώρα τα τελευταία χρόνια υποχώρησε. Δηλαδή το όλο καθεστώς δημόσιο... πήγε πάλι στο επίπεδο του 14. Δηλαδή βλέπετε ότι παρά τη σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτή τη βιασμένη λέξη, η χώρα δεν πήγε, έκανε βήματα μπροστά, έκανε βήματα πίσω. Και προσέξτε, η αύξηση της διαφθοράς δεν σημαίνει ότι δεν γίνανε βήματα για την πάταξη της γραφειοκρατίας, για την ηλεκτρονική μηχανοργάνωση, για τη διευκόλυνση του όποιου επενδυτή, γιατί ακριβώς εκεί που υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, εκεί που υπάρχει ένα δεδαλώδες νομικό σύστημα, εκεί που υπάρχει μια διοίκηση πολυπρόσωπη και κουραστική για τον επενδυτή, εκεί αναπτύσσεται.
η διαφθορά. Όπου δεν υπάρχει η προσωπική σχέση και το επίπεδο της διακριτικής ευκαιρίας, αλλά οι νόμοι είναι λίγοι, σαφείς και περιοριστικό πλαίσιο, εκεί η διαφθορά δεν βρίσκει χώρο για να ανθίσει. Η Διεθνής Έκθεση Διαφάνειας, έτσι επειδή αναφερθήκατε, υποχωρήσαμε το 16 από την 58η θέση στην 69η, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήμασταν και το 14. Δηλαδή, αν κάτι πήγε κάπως να βελτιωθεί το χρόνο των νέων το 15, γύρισαμε πάλι στα ίδια. Εγώ το βλέπω συνολικά. Εγώ βλέπω το 10, ναι. Γιατί δεν θέλω να πω ότι φταίνε οι σημερινοί, δεν φταίνε οι προηγούμενοι, γιατί είναι και μια αδιέξοδη συζήτηση. Ακριβώς. Εγώ παίρνω σημείο αναφορά στο 2010, όπου η χώρα επισήμως χρεοκόπησε. Από το 10 μέχρι το 17, οι Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί ένα ασφυκτικό καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπου όλοι τα διεθνή μέσα ενημέρωση λένε απορούν πώς αντέχουν οι Έλληνες. Και το ζήτημα είναι, ωραία, υποστήκαμε όλες αυτές τις θυσίες. Η χώρα έκανε βήματα μπροστά. Δηλαδή, η χώρα ήταν σε απόσταση από αυτόν που λέμε εξελιγμένο δυτικό κόσμο. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια που χάθηκε πάνω από το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας. Η χώρα πήγε προς τα μπροστά, τις πλησίασε αυτές τις χώρες ή οδηγήθηκε σε μια απόκληση. Τελικά δεν βλέπουμε να έχει πλησιάσει αναλόγως των θυσιών μας. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό τώρα που μας λέτε. Βέβαια, και είναι το κάδρο. Αν θα μπορούσε να κάνει και βήματα προς τα εμπρός, όταν ουσιαστικά ήσουν αναγκασμένος ως κράτος να περάσεις μέτρα σκληρά δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως είπατε κι εσείς, να τα βαφτίσεις με τα ρυθμίσεις, για να το πάμε πάλι ακριβώς σε αυτό το τη βιασμένη λέξη όπως συμφωνήσαμε. Και σε όλο αυτό το περιβάλλον να ψάχνεις πάντα να βρίσκεις έσοδα που να ικανοποιούν τους δανειστές, να πιάνεις στόχους οι οποίοι όμως δεν σε βοηθούσαν να αλλάξεις προς το καλύτερο και την οικονομία σου και την κοινωνία σου. Ξέρετε γιατί πιστεύω. Και εγώ θέλω πολύ να ακούσω την απάντησή σας αυτό. Τελικά φταίει το πρόγραμμα των δανειστών και των θεσμών που είναι αδιέξοδο και μας βάζει σε συνεχή σπιράλ ύφεσης, ή φταίει μήπως και η ποιότητα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιος που ενεπλάκει στην διακυβέρνηση της χώρας και στο πρόγραμμα, ο οποίος να μην έχει ένα μερίδιο ευθύνης. Δεν υπάρχουν ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Έχουμε φταίχτες με διαφορετικό ποσοστό. Το δεδομένο είναι τα προγράμματα των δανειστών. Γιατί έχουμε προγράμματα δανειστών? Γιατί η χώρα το 2010 χρεοκόπησε. Από το 10 μέχρι σήμερα οι δανειστές μας φέραν το μνημόνιο 1, μετά το 12 ήρθε μνημόνιο 2, το 15 ήρθε μνημόνιο 3. Εν τω μεταξύ, εμείς ως χώρα, ως εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας, που είναι αντανάκλαση της Βούλης του Ελληνικού Λαού ως πολιτικό προσωπικό, εμφανίσαμε ποτέ κάποιο εθνικό σχέδιο στους δανειστές και εκείνοι μας το απέρριψαν? Όχι. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Οι δανειστές ζητάνε πάντα τα χρήματά τους και ζητάνε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι δείκτες. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα όπως είναι, οι δείκτες καθορίζονται από τις αγορές. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό ελλείμματος, ένα συγκεκριμένο ποσοστό δημοσίου χρέους, ένα συγκεκριμένο ποσοστό δημοσίων δαπανών για το ασφαλιστικό, ένα συγκεκριμένο ποσοστό δημοσίων δαπανών για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς ως χώρα ξέρουμε, μάλλον να μου επιτρέψετε, ότι το 10 υπόθηκε στην τότε κυβέρνηση ότι εάν κάνεις 150.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, με μια μικρή προσαρμογή σε όλα τα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν επελέγει αυτή η λύση. Εγώ ρωτώ λοιπόν, επελέγησαν πάντοτε οι οριζόντιες περικοπές στους συνταξιούχους, στους μισθούς, και τελικώς η αποτυχία του προγράμματος, των πολιτικών μάλλον που ακολουθήθηκαν, που έγκυται. Έγκυται στο γεγονός ότι το 10, για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να διαγνώσεις ποια ήταν η αιτία του προβλήματος. Το 2010 η χώρα χρεοκόπησε. Γιατί? Γιατί είχε υψηλό δημόσιο χρέος, υψηλό έλλειμμα, δηλαδή γεννούσε νέα χρέη, άρα δημιουργούσε τον τρόμο στον όποιο δανειστή της χώρας ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα παλιά χρέη, και είχε έναν πολύ μεγάλο δημόσιο τομέα. Οι πολιτικές που ακολούθησαν είχαν σκοπό να λύσουν αυτά τα προβλήματα στη ρίζα τους? Όχι. Και τελικώς 7 χρόνια μετά τι είδαμε? Είδαμε 1.000.000 περισσότερους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ και το τραπεζικό μας σύστημα ήταν σχετικώς υγιές και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σχετικά υγιές, παρά το είχαμε έναν αρκετά κρατικό δίαιτο καπιταλισμό στη χώρα μας. Μάλιστα. Ποιες ήταν λοιπόν μεταρρυθμίσεις που κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να έχουν γίνει και δεν έγιναν? Στην Ελλάδα έχουμε δύο ειδών δημόσιο τομέα. Έχουμε τον σκληρό δημόσιο τομέα των Υπουργείων, όπου έχει κενά, επικαλούμε τα νοσοκομεία, τα κενά στην υγεία, στα νοσοκομεία, τα κενά που αποτυπώνουν στην εκπαίδευση, στο φοροελεγκτικό μηχανισμό και στον μηχανισμό των ασφαλιστικών ταμείων, όπου δεν μπορούν να εισπράξουν. Σας λέω από την πείρα μου ως δικηγόρος ότι οι φορολογικοί έλεγχοι σήμερα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι 8 και 10 χρόνια πίσω, λόγω απουσίας προσωπικού. Και απ' την άλλη έχουμε ένα ευρύ δημόσιο,
Ούτε η βελτίωση τη οργάνωση. Καμία ελάχιστη. Το έχω ακούσει ω άλλοθη. Ναι. Και απ' την άλλη έχουμε ένα ευρύ δημόσιο, στο οποίο εντάσσω τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τη ΔΕΚΟ, την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου έχουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπερπληθώρα προσωπικού, πολύ χαμηλή παραγωγικότητα και πολύ μεγάλες δαπάνες. Σας λέω ενδεικτικώς ότι το καλοκαίρι υπήρξε δήμος στην Αττική, ο οποίος δήλωσε επισήμως χρεοκοπία. Λοιπόν, ο δήμος αυτός έχει 1.200 εργαζόμενους εξ όσων γνωρίζω, δηλαδή ένα αδιανόητο νούμερο. Η δε γενική συνέλευση που κάνουν οι εργαζόμενοι γίνεται μόνο σε ανοιχτό γήπεδο και δεν έχουν ούτε καρέκλα να καθίσουν. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ένας χώρος που άνθησαν αυτά τα παθογενή φαινόμενα? Γιατί γίνονταν οι προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, με μια αιτιολογία για υπηρεσία πρασίνου, και ξαφνικά έχουμε μια γιγαντωμένη τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο δαπανών, την οποία κανένα μνημόνιο δεν άγγιξε και από την οποία θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη περιστολή δαπανών, από την οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η αντίστοιχη περιστολή δαπανών στο ασφαλιστικό, στις περικοπές των μισθών, στις περικοπές των συντάξεων. Κύριε Σαμέλη, μόλις που ζεστάθηκε η συζήτηση, έχουμε την εντύπωση, αλλά έχουμε παρεκτραπεί των διαφημίσεων, του διαφημιστικού χρόνου πάρα πολύ, κατά πολύ δηλαδή. Το επόμενο ραντεβού μας έχουμε την πρόθεση να το ανανεώσουμε και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα συζήτησης, μια που βάλαμε το κάδρο τώρα των αιτιών. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Και αν εσείς με την εμπειρία σας ως οικονομολόγος και ως άνθρωπος που βιώνετε τις δυσκολίες της πραγματικής οικονομίας, πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνάμεις ή υπάρχει παραγωγικό κεφάλαιο που μπορεί να αξιοποιηθεί με αυτά τα δεδομένα, με αυτές τις παθογένειες και τις τραγωδίες? Να περάσουμε και λίγο και στο επίπεδο των προτάσεων πια και της πιο παραγωγικής συζήτησης, αν θέλετε. Την επόμενη φορά η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή προς ρύθμιση, δηλαδή, και διευθέτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. 34 λεπτά μετά τις 7, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη διεθνή επικαιρότητα, όλα τα νεότερα για την εποχή που αναδύθηκε, την εποχή Τραμπ, αλλά και αυτό το οποίο κάνει θράψη στο διαδίκτυο, Γιάννη, και έχει να κάνει με τη Μελάνια Τραμπ και το αν πάσχει ή δεν πάσχει από κατάθλιψη. Με οπτικό υλικό και ντοκουμέντα. Σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε και λέμε να ξεκινήσουμε από τα λίγο πιο πικάντικα, γιατί σήμερα ήταν βαριά η θυματολογία μας ήταν σήμερα, Γιάννη. Άρα θα με πας σε Ντόναλντ Τραμπ, να υποθέσω. Όχι, σε κάτι καλύτερο, σε σύζυγο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι σχετικό με Τραμπ, τέλος πάντων. Σε Μελάνια θα σε πάω. Δεν έπεσε στην αντίληψή σου διαδικτυακά? Γίνεται χαμός παντού. Το είδα. Πάσχει από κατάθλιψη, Μελάνια, ή δεν πάσχει από κατάθλιψη? Εγώ νομίζω ότι περνάει υπέροχα σε έναν καταπληκτικό γάμο. Ηρωνικά το λες, ναι. Όχι, καθόλου. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ κάνει τους ανθρώπους γύρω του και περνάνε ωραία, ευχάριστα. Θα αλλάξει σίγουρα γνώμη όταν θα ακούσεις τη Ματίνα Χαρκοφτάκη και θα δεις και αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει με το καλό, που είναι και βίντεο και φωτογραφίες. Τι λέγεται παρά έξω, Ματίνα? Οργιάζουν οι χρήστες στο social media για τη Μελάνια Τραμπ και τη θλίψη της. Τη θεωρούν θλιμμένη, θεωρούν ότι μάλλον δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με το γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι έχει γίνει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν οι χρήστες με το hashtag Save Melania ή Free Melania, δηλαδή σώστε τη Μελάνια ή ελευθερώστε τη Μελάνια. Με το ζόρι την έχουν εκεί πάντως που την έχουν. Πάντως είναι σκοτεινιασμένο το πρόσωπό της, είναι γεγονός. Ματίνα, τέτοια μέρα ορκωμοσίας. Αυτό εδώ είναι το πιο καλό. Και τόσο λαμπερή γυναίκα θα... Αυτό. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Να το ξαναδούμε. Είναι το βιντεάκι το οποίο αποδεικνύει όλες αυτές τις υποψίες που τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά έχουν φουντώσει. Γυρνάει, της μιλάει, χαμογελάει, λάμπει και μετά έχουν όλα τα σημάδια και οι εκφράσεις του προσώπου της καθοδική πορεία. Τι να της είπε και της χάλασε τόσο τη διάθεση, δηλαδή είναι τρομερό. Έχει σκοτεινιάσει το ύφος της και το βλέμμα της, τα λέει όλα. Και μάλιστα και κατά τη διάρκεια του χορού που είχαν ένα ταγκό, αυτή τραβιόταν και
προσπαθούσε μάλλον πιο πολύ να... και λέγανε όλοι για να τραβιέται, μάλλον θα μυρίζει πάρα πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ από την σαπισμένη του ψυχή, έτσι είπαν κάποιοι. Από τι? Από τη σάπια του ψυχή και καρδιά. Τον θεωρούν πάρα πολύ διαβολικό ορισμένοι χρήστες των social media. Βέβαια, να πούμε ότι η Μελάνια Τραμπ δεν θα μετακομίσει στο Λευκό Οίκο, θα παραμείνει στον Τραμπ Τάουερ στη Νέα Υόρκη, προκειμένου ο γιος της, ο 10χρονος γιος της, ο Μπάρον Τραμπ, να συνεχίσει τα μαθήματά του στο πανάκριβο ιδιωτικό σχολείο που παρακολουθεί. Και φυσικά, δηλαδή, είναι πρώτη κυρία, ωστόσο δεν θα είναι κατευθείαν κάτοικος Λευκού Οίκου. Επιπλέον, πολλοί λένε ότι η Μελάνια Τραμπ την έχει επισκιάσει πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά και τώρα η σκιά της Ιβάνκα Τραμπ, της κόρης του. Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές είχε πει ότι θα τη φιλούσε και στο στόμα την Ιβάνκα Τραμπ. Είναι το αγαπημένο του παιδί, το έχουν παραδεχθεί και οι δύο γη του, ότι η Ιβάνκα Τραμπ πάντοτε ήταν η αγαπημένη του, και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας είχε δώσει πολλές ομιλίες για χάρη του η Ιβάνκα Τραμπ, και έτσι κάπως πήρε το ρόλο της Μελάνια, η οποία στην ομιλία της στην προεκλογική εκστρατεία είχε αντιγράψει και κάποια αποσπάσματα από την ομιλία της Μισελ Ομπάμα, προκαλώντας πλήθος αρνητικών σχολείων και επικρίσεων, και τα αγγλικά της, τα οποία παρότι μένει 20 χρόνια στην Αμερική, ωστόσο μιλάει σπαστά αγγλικά, είναι και αυτό. Άρα τι μας περιγράφεις τώρα, Ματίνα? Εδώ υπάρχει ένας ενδοοικογενειακός πόλεμος σε βάρος της Μελάνια, με συμμαχία πατρός και κορής. Ναι, δεν θέλουν να την αφήνουν να μπαίνει πολύ μπροστά η Μελάνια Τραμπ. Και η ίδια κρατάει μια πολύ, έτσι, θα λέγαμε, χαμηλών τόνων στάση. Η γλώσσα του σώματός της τα λέει όλα. Είναι πολύ αμήχανο το σώμα της. Και μάλιστα φοβισμένο, και ότι φοβάται μην κάνει κάτι το οποίο μπορεί να ενοχλήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Και βέβαια έχουμε και το 10χρονο γιο του, τον Μπάρον Τραμπ, και αυτός έχει προκαλέσει τα σχόλια των χρηστών των social media, από την επειδή νίσταζε, βαριότανε. Ο γιος, το οποίος είναι 10 χρονών, ωστόσο έχει ύψος 1,75, και λένε ότι πολλοί τον βλέπουν σαν πιο μεγάλο, ωστόσο είναι μόλις 10 ετών, και στη διάρκεια της ορκωμοσίας, όταν πήγε η μητέρα του, η Μελάνια, να του πιάσει το χέρι, εκείνος αποτραβήχθηκε. Όταν περπατούσαν στην παρέλαση, κάπως έκανε πως κούτσενε. Είναι διάφορα τα σχόλια που έχει προκαλέσει και ο 10χρονος ο γιος του. Είναι η οικογένεια Τραμπ, η οποία μία εβδομάδα σχεδόν μετά την ορκωμοσία ακόμη απασχολεί όλους. Η Μελάνια, δηλαδή, από τη μία έχει τον Ντόναλντ Τραμπ και από την άλλη τον Μπάρον Τραμπ. Δηλαδή, ο ένας της φέρεται όπως της φέρεται, ο άλλος της φέρεται επίσης κάπως περίεργα, που τραβιέται, δεν είναι δεκτικό στο μητρικό χάδι. Βάλε και τη Ιβάνκα. Η Ιβάνκα έτσι κι αλλιώς δεν έχουν και συγγένεια ουσιαστικά με την. Είναι η μητριά της, και εκεί πέρα υπάρχει θέμα. Υπέροχα φαίνεται, θα πέρασε καλά. Αλλά θέλω πραγματικά, Ματίνα, να δούμε αν κάναμε μια δημοσκόπηση στον αντρικό πληθυσμό εδώ της χώρας και λέγαμε πώς σας φαίνεται η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύζυγό του. Εγώ πιστεύω θα είχαμε ψηλά ποσοστά έγκρισης από τον αντρικό πληθυσμό, στο ότι έτσι πρέπει, έτσι χρειάζεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Ματίνα. Καλά, δεν συμφωνώ. Και μάλιστα δεν συμφωνούν και εκατομμύρια γυναίκες, οι οποίες συμμετείχαν και στην διαμαρτυρία κατά του Ντόναλντ Τραμπ αμέσως την επόμενη της ορκωμοσίας του. Τώρα, Γιάννη, για τα σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια. Σε περίπτωση Χαρκοφτάκη, που έχει πολύ ισχυρά τα φεμινιστικά της ένστικτα, δεν έχεις πέσει σε μια έτσι συνάδελφο τυχαία. Μα ήξερα που το έκανα αυτό για να πυροδοτήσω αυτήν την αντίδραση. Ματίνα, εμένα άλλο σαράκι με τρώει. Αυτό το κουτί που προσέφερε η Μελάνια στη Μισελ, το Σιέλ από τα Τίφανης, τι να είχε μέσα? Πολλοί χρήστες στο social media λένε ότι είχε μέσα τη λέξη help, βοήθεια. Αυτό λέγανε, ότι μάλλον ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια και από τη Μισελ Ομπάμα, η οποία δεν της φέρθηκε και με το καλύτερο τρόπο, να λέγαμε. Και τότε έριξε έτσι δολοφονική ματιά και στον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε το γύρο του διαδικτύου η ματιά της, και στη Μελάνια, όταν της έδωσε το συγκεκριμένο δώρο, δεν ήξερε τι να το κάνει, ότι ήταν εκτός πρωτοκόλλου, ενώ και η ίδια το 2009 είχε προσφέρει αντίστοιχο δώρο στη γυναίκα του George Bush, που διαδέχθηκε ο Μπάρακ Ομπάμα.
Έτσι λοιπόν, λένε πολλοί ότι δεν ήταν και πολύ καλή η στάση της Μισελ Ομπάμα. Δεν τον θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θέλουν ούτε τη Μελάνια Τραμπ. Πάντως, να κάποιοι που τον θέλουν, οι αγορές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έφτασε και ξεπέρασε τις 20.000 μονάδες και καταγράφει σημαντικά κέρδη στο σύν 0,75%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αγορές υποδέχονται μια χαρά τον Donald Trump και τις κινήσεις του, παρά το γεγονός ότι έχει στείλει χειρά μηνύματα ότι θα φέρει πρώτα την Αμερική και θα μειώσει τη φορολογία, θα αυξήσει τους δασμούς και θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στα εγχώρια προϊόντα, στα εγχώρια αμερικανικά προϊόντα και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Αυτό μάλλον το υποδέχονται καλά οι αγορές. Σε ευχαριστούμε, Ματίνα. Απολαύσαμε το ρεπορτάζ σου και εγώ θα ομολογήσω ότι πολλά από όσα μας είπε η Ματίνα δεν τα ήξερα. Δεν είχα τόσο βαθιά γνώση του κουτσομπολιού που ξεκινά από τις ΗΠΑ με αφορμή την περασμένη Παρασκευή. Νομίζω το έκανε ήταν πληρέστατο το ρεπορτάζ της Ματίνας και το έκανε και με μεγάλη ευχαρίστηση. Και ιδίως εκεί πέρα αυτό της περάσπισης και της προστασίας της Μελάνια, τα έδωσε όλα. Φαντάσου πόσα γράφονται και λέγονται. Ναι. Θα μείνουμε λίγο στην πιο επιχειρηματική, σοβαρή, στην πιο επιχειρηματική πλευρά πτυχία του Donald Trump. Σοβαρή εκδοχή του ζητήματος Τραμπ. Για να παρακολουθήσουμε το επόμενο βίντεο, χθες άμεσα, με αμεσότητα εδώ από το SBC, σας μεταδώσαμε ότι ο Τραμπ ανακοινεί την κατασκευή 2 αγωγών πετρελαίου. Επιταχύνονται λοιπόν οι διαδικασίες. Πρόκειται για 2 αμφιλεγόμενους αγωγούς, όπως λέει το ρεπορτάζ, πετρελαίου, ο Keystone XL και Dakota Access. Τα εκτελεστικά διατάγματα τα υπέγραψε χθες ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Justin Trudeau, χαιρέτησε αμέσως αυτή την απόφαση του Τραμπ για επανεκκίνηση των διαδικασιών. Αυτό βεβαίως θα φέρει και νέες αλλαγές και ανατροπές στον κόσμο του πετρελαίου και των εμπορευμάτων. Έχει σημασία να δούμε τις συμμαχίες που αρχίζει να αποκτά ήδη ο Τραμπ. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την κατασκευή των αμφιλεγόμενων αγωγών πετρελαίου Keystone XL και Dakota Access με τα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump. Τα ωφέλη για τους πετρελαιοπαραγωγούς στον Καναδά και τη Βόρεια Dakota θα είναι σημαντικά. Ο Καναδάς χαιρέτησε την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου που έρχεται σε αντίθεση με την περιβαλλοντική πολιτική Ομπάμα. Στις συζητήσεις που είχαμε τον πρόεδρο Τραμπ, ένα από τα θέματα ήταν ο αγωγός Keystone XL και εγώ επαναβεβαίωσα τη στήριξή μου στο project. Είναι καταγεγραμμένο εδώ και χρόνια ότι στηρίζω τον αγωγό επειδή οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau. Στην Ουάσιγκτον και άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών έγιναν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Έντονα αντιδρά και η φυλή των Σιού στο Standing Rock, καθώς εκτιμά πως ο αγωγός Dakota Access θα μολύνει τα αποθέματα νερού. Μάλιστα. Είδαμε πως αλλάξανε και οι ισορροπίες ό,τι αφορά την πολιτική στάση του νέου πλανητάρχη, του νέου ενίκου, του Λευκού Οίκου, του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ισραήλ, με αφορμή το επικιστικό του πρόγραμμα. Και τώρα το Τελαβίβ ξαναβάζει μπροστά τις μηχανές και έχει αποφασίσει ανέγερση 2.500 νέων κατοικιών σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ας δούμε το σχετικό βίντεο από την ελληνική έκδοση Euronews. Την ανέγερση 2.500 νέων κατοικιών σε οικισμού στη Δυτική Όχθη ανακοίνωσε το Ισραήλ, αγνοώντας το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπαν ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας οικιστικών αναγκών. Έντονη ήταν η αντίδραση της Παλαιστινιακής πλευράς. Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την ανέγερση 2.500 νέων κατοικιών δεν είναι παρά μια διακήρυξη πολέμου κατά της ειρήνης. Είναι μια διακήρυξη πολέμου κατά της επίλυσης των δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και το πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη ανακοίνωση μετά την ανάληψη της Αμερικανικής Προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από μερικές ημέρες, το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατασκευή περισσότερων από 500 σπιτιών για Ισραηλινούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι στηρίζει την επικιστική δραστηριότητα του Ισραήλ.
Μάλιστα, άσκησε κριτική στον Μπαράκ Ομπάμα επειδή αρνήθηκε να ασκήσει βέτο σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε αυτό το 2ωρο της ενημέρωσης, αλλά μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα. Έρχεται ο Βασίλης Τσεκούρας, 8 με 10. Και υποσχόμαστε ότι αύριο θα έχουμε και πολλές επιχειρηματικές ειδήσεις και θα εντάξουμε και αυτό που λέγεται μαθητική επιχειρηματικότητα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μέχρι τη Ρόδο θα διακτηνιστούμε. Θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε και λίγο περισσότερο στο φαινόμενο Τραμπ σε ό,τι αφορά στις εμπορικές συμφωνίες, όλες αυτές που ουσιαστικά πάγωσε, που σταμάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ποιες θα είναι πραγματικά οι επιπτώσεις τους στην αμερικανική οικονομία αλλά και παγκοσμίως. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ να έχετε. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ, πάντα με το καλό, στις 6 το απόγευμα.